Εδώ είμαστε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Πάω 24. Δευτέρα, 7 Ιανουαρίου, πάω 24. 7 πάντα... Ιανουαρίου, φιλέ. Ναι. Φτάσαμε 7. Χρόνια πολλά σε γιορτάζει σήμερα που... στη μισή Ελλάδα. Εγώ δεν έχω ούτε έναν. Πώς εξηγείτε δεν γίνεται. Ψάξου καλύτερα. Ούτε δεν υπάρχει ούτε περίπτωση. Έναν, τίποτα. Χρόνια πολλά σε όλους τους Γιάννηδες, όπως και να έχει. Στον ΠΑΟΚ ποιον έχουμε Γιάννη. Μιστακίδη. Ναι. Γιάννη. Έχουμε ένα πρώην τον Σκόνδρα. Γιάννη. Συγγνώμη, ρε στερεά αυτό δηλαδή. Ναι, ναι. Γιάννη. Παντακίδη. Γιάννη Ξοκάς. Α, εσύ το πας πολύ πίσω. Αυτό μου είδε, δεν ξέρω. Α, πράγμα Παντακίδης. Χρόνια πολλά στον... στον αρχηγό. Γιάννης. Δεν έχουμε φιλιά. Είδες, δεν έχουμε. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Δεν έχουμε τίποτα. Αυτή είναι. Και είπαν Σαββίδης. Ναι. Ξέρω το αυτό. Ναι. Εντάξει. Γιορτάζει μέρα ο πρώτος και μεγαλομέτοχος. Χρόνια πολλά λοιπόν. Εντάξει, δεν είναι και καλύτερη δυνατή τώρα. Αυτές οι μέρες δεν είναι και πολύ ήρεμες, να το πω. Δεν τις λες και ήρεμες. Γαλήνη, θα στο το πω. Στο Γιάννη το Γιαννούλη χρόνια πολλά. Α, ορίστε, Γιαννούλη. Είναι πολύ οπάστο. Αν σκεφτούμε και μισά ώρα. Αν αρχίσουμε, θέλουμε δύο ώρες για να πούμε στους Γιάννηδες χρόνια πολλά. Εντάξει. Πάω 24 λοιπόν, μέχρι και τις 2 θα πάμε. Επιστρέφουμε στο κανονικό μας πρόγραμμα. Είπαμε 2 με 3. Θα υπάρχει εδώ η καινούργια εκπομπή που νομίζω ότι θα είναι άκρος ποδοσφαιρική και λίγο θα μας βάλει στην σωστή λογική, γιατί ξεφεύγουμε λίγο και ειδικά το τελευταίο διάστημα ξεφύγαμε αρκετά από το ποδόσφαιρο. Ασχολιόμαστε με όλα τα γύρω-γύρω. Από αύριο ξανά έχουμε και δράση με το κύπελο σε πρώτη φάση. Κυριακή και πρωτάθλημα, αλλά εντάξει τώρα δεν μπορείς νομίζω να πεις ότι αυτό που κυριαρχεί από την Παρασκευή. Ναι, από Παρασκευή απόγευμα βράδυ, ότι το θέμα του πρίγκιπας δεν είναι αυτό που τα έχει επισκιάσει όλα τα υπόλοιπα, έτσι. Ναι. Είναι το καυτό θέμα. Νομίζω όπου και να πας στην πόλη και καφέ να πάρεις θα ακούσεις κάποια κουβέντα για τον πρίγκιπας. Εύκολα. Είτε πας στο περίπτερο, είτε κυκλοφορείς στον δρόμο, οπουδήποτε. Όλη η πόλη ουσιαστικά ασχολείται με αυτό το πράγμα και όχι μόνο όλη η πόλη. Γενικότερα υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Σε Σερβία, Ρουμανία, Πολωνία, Σαουδική ναι. Αραβία, Αθήνα. Εννοείται πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στην Αθήνα. Εννοείται πως έχει βγει όλος ο κόσμος να πει τη δική του άποψη, τη δική του οπτική. Ναι, όλοι ξέρουν τι γίνεται με τον πρίγκιπας, εντάξει. Και όχι μόνο ξεστή. Άσε αυτό το κομμάτι στην άκρη. Όλοι κρίνουν τόσο εύκολα. Προσπαθούν να μπουν στη θέση του πρίγκιπας και παίρνουν τη σωστή απόφαση. Που ουσιαστικά. Εντάξει, προφανώς θα έχεις μια άποψη. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορείς να μπεις σε αυτή τη θέση πραγματικά. Είναι πολύ λάθος για μένα το να πει κάποιος ότι είναι σωστή ή λάθος απόφασή του. Γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Μιλάμε για ένα απίστευτο ποσό, 25 εκατομμύρια. Εξασφαλίζονται και τα δισέγγωνα του Πρίγκιπας. Εύκολα. Εντάξει, και τώρα εξασφαλίζονται. Δεν είναι το εντάξει, ίδιο ρεστέριο, αλλά εκεί θα διασφαλιστούν μπεις... περισσότερο. Το ναι, θέμα είναι... Δεν μπορείς να μπει στη θέση του και να κάνεις εκτίμηση, όχι εκτίμηση, να κρίνεις την, την όποια αποφασή του τέλος πάντων. Άλλο αυτό. Άλλο το κομμάτι των δεδομένων και τι γίνεται και το πώς επηρεάζει αυτή η απόφαση στον ΠΑΟΚ. Και άλλο το να πεις ότι εγώ στη θέση του δεν θα πήγαινα ή εγώ στη θέση του το είχα φύγει ήδη, ας πούμε. Κατάλαβες πώς το λέω. Ναι. Γιατί γίνεται λίγο αυτό αυτές τις μέρες. Αρκετά μάλλον. Να πάρουμε λίγο τα πράγματα σε μια σειρά. Θα έχουμε μαζί μας και τον Σταύρο από τους 12.30. Λοιπόν... Τηλεφωνικά. Θα έρθει. Δεν περιμένουμε. Λοιπόν... Μπορεί και να έρθει βασικά. Τα πράγματα έχουν ως εξής. Παιδιά, καταρχήν νομίζω καταλαβαίνετε όλοι ότι ο Πρίγκιπας καίγεται να πάει στην Al Ittihad. Εντάξει. Αποκαλύψεις, δημοσιεύματα, εικασίες ότι το σκέφτεται ο Πρίγκιπας. Εγώ προσωπικά λέω, μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά εκφράζω την άποψή μου όπως κάνω πάντα. Πιστεύω ότι ο Πρίγκιπας δεν σκέφτεται τίποτα παρά μόνο πώς θα πάει στην Al Ittihad. Οτιδήποτε άλλο, ότι είναι μεταξύ του να μείνει και να φύγει και ότι περιμένει τη συνάντηση με τον Ιβάν Σαββίδη, νομίζω το ταξίδι του Σέρβου στο Ντουμπάι. Μιλάει από μόνο του. Όχι στην Κατερίνη. Να πει εντάξει, δίπλα ήταν οι άνθρωποι. Ναι. Δύο μέρες άδεια από την ομάδα πήγα, ας πάω να δω τι κάνουν. Πήγε στο Ντουμπάι, δεν υπάρχει πιο πιστική απόδειξη ότι. Καίγεται να πάει στους Σαουδάραβες. Και για μένα κάνει πολύ καλά. Σαν επαγγελματίας και σαν ένας ποδοσφαιριστής που δεν φημιζόταν
από τα πρώτα χρόνια της καριέρας του ότι δένεται με μια ομάδα. Ακριβώς. Εντάξει. Γιατί είναι ένας ποδοσφαιριστής, τα έχουμε ξαναπεί για τον Μπρίγκοβιτς. Από την πρώτη στιγμή που ήρθε, το είχαμε εντοπίσει. Ήταν και το πιο εύκολο. Ανά εξάμηνο, άντε βαριά, ανά χρόνο, ο Μπρίγκοβιτς άλλαζε ομάδα. Όπου έβλεπε λίγη καλύτερη ευκαιρία, λίγα περισσότερα χρήματα, λίγο καλύτερο πρωτάθλημα, άλλαζε ομάδα. Δεν έχει ξαναμείνει τόσο πολύ όσο έχει μείνει στον ΠΑΟΚ. Στα 28 χρόνια ζωής του και στα 10 χρόνια επαγγελματικής καριέρας. Το ότι έχει αλλάξει 10 ομάδες σε 10 χρόνια είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο νούμερο. Εντάξει, ελάχιστοι ποδοσφαιριστές έχουν αλλάξει 10 ομάδες σε 10 χρόνια. Εγώ θυμάμαι μόνο τον Λόκο Αμπρέου, ο οποίος έχει αλλάξει 25 σε 25 χρόνια καριέρας. Ναι. Άλλον δεν θυμάμαι τόσο συχνά να αλλάζει ομάδα. Το ότι δέθηκε με τον ΠΑΟΚ, δέθηκε. Εντάξει, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό που να πει όχι σε τόσα πολλά εκατομμύρια. Εδώ έχω ακούσει από κόσμο να λέει ότι πώς θα λείπει, αν πάρει όλο καλά και ο ΠΑΟΚ πάρει το πρωτάθλημα, πώς θα λείπει από τη Φιέστα και λες με. Μπορεί να πάρει μια άδεια. Πραγματικά, όχι, αν δεν έχει. Πρέπει λίγο να καταλάβουμε ότι okay, όσο ένας παίκτης είναι σε μια ομάδα, προφανώς και θα δεθεί, αλλά μέχρι ένα σημείο. Ο Μπρίγκοβιτς δεν είναι ΠΑΟΚ, ούτε γεννήθηκε ΠΑΟΚ, ούτε η ζωή του είναι 100% ο ΠΑΟΚ. Και αυτό ισχύει και τον κάθε Μπρίγκοβιτς, έτσι. Οι ποδοσφαιριστές προφανώς και δένονται με μια ομάδα. Αλλά ναι, ποτέ κάτι... δεν θα μπορούν να φτάσουν στο σημείο να πούνε ότι αφήνεται όλα τα υπόλοιπα και. Εγώ θεωρώ ότι αν ο ΠΑΟΚ πέρσι δεν διπλασίασε τις αποδοχές του. Μπορεί να έχει φύγει. Θα έχει φύγει ήδη, όχι μπορεί. Ναι. Συμφωνώ. Εντάξει, παραμονές του αγώνα με τον Ολυμπιακό έγινε το θέμα, το θυμάστε όλοι. Με την πρόταση 4 εκατομμυρίων από τους Κινέζους τότε. Και ο ΠΑΟΚ μέσα σε μια νύχτα διπλασίασε το συμβόλαιό του και από 800.000 ή 850, δεν θυμάμαι. Το πήγε στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Ναι. Μέχρι το 2022. Εντάξει, πραγματικά εγώ έχω μεγάλη απορία να δω τι θα γίνει αύριο στη συνάντηση του Ιβάν Σαββίδη με τον Μπρίγκοβιτς. Εάν γίνει, γιατί αν τώρα που μιλάμε δώσει 10 εκατομμύρια cash η Al Ittihad, τελειώνει η ιστορία. Το ότι, ναι. κάνουμε ακόμα κουβέντα είναι γιατί για τους δικούς του λόγους που δεν μπορώ να καταλάβω, γιατί πραγματικά έχουν πάρα πολύ δύναμη οικονομικοί οι Σαουδάραβες. Θέλουν να δώσουν το ποσό σε δόσεις. Αυτό ακριβώς. Να το σημειώσουμε γι' αυτό. Οπότε, αν σήμερα το μεσημέρι, το βράδυ δώσουν τα 10 εκατομμύρια, τελειώνει. Μπορεί να μην γίνει καν συνάντηση. Ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να κάνει. Όχι μόνο δεν μπορεί. Δεν μπορούσε από την αρχή να κάνει πολλά πράγματα. Από τη στιγμή που η Al Ittihad δίνει αυτό το ποσό, τα 10 εκατομμύρια. Και από τη στιγμή μάλιστα που και ο Μπρίγκοβιτς τον λες παραπάνω από ζεστό στο ενδεχόμενο να πάει εκεί. Οπότε, ο ΠΑΟΚ πραγματικά δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Το μόνο που. Του δίνει έτσι ακόμα μια ελπίδα ή δυνατότητα τέλος πάντων να το παλέψει. Είναι το γεγονός ότι προς το παρόν οι Σαουδάραβες μιλάνε, διαπραγματεύονται μάλλον για δόσεις και όχι για το ποσό εφάπαξ. Να σου πω κάτι. Πώς μπορεί να το παλέψει ο ΠΑΟΚ? Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Μία επιλογή είναι να του δώσει νέο συμβόλαιο ο Ιβάν Σαββίδης. Βέβαια. Τώρα, επειδή και αυτό έχει ακουστεί πάρα πολύ. Μιλάμε τώρα για έναν ΠΑΟΚ που έχει σε εκκρεμότητα ξανανεώσει στις 5. Να δώσει τον Μπρίγκοβιτς 2,5 εκατομμύρια το χρόνο. Ακριβώς. Ωραία, του δίνει 2,5. Λέω και να το πει 3. Να δεχτεί, ωραία. Τι, έχει το Βαρέλο και μετά, ναι, τι έχει τον Βαρέλο Κρέσπο, ο Μπίσεσβαρ απέναντί σου και του λες αυτά που είχαμε συμφωνήσει. Όχι, θα σου πούν. Προφανώς. Και αυτό δεν είναι. Είναι. Όχι θεμητό. Είναι κάτι που ισχύει σε κάθε ποδοσφαιρική ομάδα που έχει σε εκκρεμότητα τόσες υποθέσεις και δεν μπορείς τώρα να έχεις 5 στην άκρη που με κανέναν από τους 5 δεν είσαι 100% συμφωνημένος, δεν μπορείς να ανεβάσεις τη τιμή του Μπρίγκοβιτς τόσο και να πείστε σε όλους ότι για εσάς ισχύει ό,τι είπαμε. Δημιουργείται τεράστια ανισορροπία. Στην περίπτωση του Μπρίγκοβιτς, πραγματικά δεν νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει κάνει κάτι λανδασμένα. Εντάξει. Το μόνο που μπορεί να έχει κάνει λάθος, δεν ξέρω, σηκώνει κουβέντα, είναι γιατί να δώσει άδεια στον Μπρίγκοβιτς 2 ημερών. Από τη στιγμή που δεν είχε καταβάλει η Al Ittihad τη ρήτρα. Οκ. Okay. Έχω εγώ μία ένσταση στο κομμάτι αυτό. Δεν εξετάζουμε το κομμάτι, θα μιλήσουμε και με τον Σταύρο για το κατά πόσο η ΠΑΕ είναι προετοιμασμένη για επιθετικό, τι γίνεται με το ΧΑΒ, με τις ανανεώσεις, τι γίνεται. Είναι πάρα πολλά τα ανοιχτά μέτωπα. Θα ήταν διαφορετικό το κλίμα, θεωρώ εγώ, εάν όλα ήταν λυμένα. Ακριβώς, συμφωνώ. Και προέκυπτε αποχώρηση Μπρίγκοβιτς. Συμφωνώ. Και θα έπρεπε απλά η ομάδα να βγει στην αγορά με 10 εκατομμύρια από τον Μπρίγκοβιτς, συν 2 από τον Ροντρίγκες, με 12, ναι. Για να σμπρώξει την αγορά, δεν σου λέω όλο το ποσό, να σμπρώξει την αγορά τα 4 εκατομμύρια. Ή όπως ήταν εντελώς διαφορετικό, αν είχαμε δείγματα από τον ΠΑΟΚ, που μας έκαναν να πιστεύουμε ότι
είναι μια ομάδα που δείχνει γρήγορα τα ανακλαστικά και όταν φεύγει κάποιο, υπάρχει άμεσα αντικαταστάτηση σου. Ναι, ξέρει, αν ήταν όμω μόνο ο επιθετικό, λε, έχω στα χέρια μου από τα 12 εκατομμύρια, εγώ σου λέω τα 4. Να. Εντάξει. Θα βρει επιθετικό μέσα σε 5-10 μέρε. Νομίζω πέρσι, αντίστοιχη περίοδο, είχαμε το θέμα του Τσίμιροτ. Ωραία. Εγώ δεν σου λέω άλλη η σημασία του Πρίγιοβιτς για την ομάδα και άλλη του Τσίμιροτ πέρσι. Okay. Αλλά και πάλι, ο Τσίμιροτ έχουμε φτάσει 7 Γενάρη του 19 και ο Τσίμιροτ ακόμη δεν έχει αντικατασταθεί. Επί της ουσίας, ναι, εντάξει. Επί της ουσίας, ναι. Ο ΠΑΟΚ επέλεξε εκείνη την περίοδο που ήταν ψηλιασμένος ο ΠΑΟΚ για το τι θα γίνει με τον Πρίγιοβιτς. Ναι, ακριβώς. Το δούλευε και ο ΠΑΟΚ και ο Πρίγιοβιτς. Ναι. Οπότε δεν βρέθηκε ξαφνικά ο ΠΑΟΚ μία μέρα χωρίς Τσίμιροτ. Ο ΠΑΟΚ προσπαθούσε να και, βγάλει προς και ο ΠΑΟΚ πήρε το Μουλέν. Ναι, ακριβώς. Okay. Οπότε, κάτι άλλο, εκεί, τι να σχολιάσεις. Είναι μια αντίστοιχη περίπτωση και γι' αυτό το λόγο είμαστε όλοι κάπως μαγκωμένοι, να το πω, για την επόμενη μέρα. Γιατί δεν υπάρχει δείγμα από τον ΠΑΟΚ ότι τα αντανακλαστικά στις περιπτώσεις είναι γρήγορα. Ίσα-ίσα, το λέγαμε και όλη την προηγούμενη εβδομάδα, χωρίς να έχει προκύψει θέμα Πρίγιοβιτς, ο ΠΑΟΚ ξεκινάει το δεύτερο γύρο, θα ξεκινήσει μάλλον το δεύτερο γύρο, χωρίς να έχει κλείσει, αν συνεχιστούν όλα έτσι, τις ανανεώσεις. Και χωρίς να έχει προχωρήσει ακόμα σε προσθήκη. Που βέβαια, αν δεν τελειώσουν οι ανανεώσεις, τι να περιμένεις. Και σύνολα αυτά, προσθέτεται το θέμα Πρίγιοβιτς εδώ και δύο μέρες, που έχει καλύψει νομίζω τα πάντα. Έχουν μαζευτεί πολλά. Ναι. Εντάξει. Είναι τεράστιο το θέμα. Και γι' αυτό νομίζω υπάρχει η δικαιολογημένη ανησυχία στον κόσμο. Σε όλους. Δεν θα εξετάσουμε κάτι ακραίες τοποθετήσεις, προθέσεις ότι φεύγει ο Πρίγιοβιτς. Τελειώνουν όλα. Πετάω το διαρκείας μου. Εντάξει, ναι, το καλό και μην ξαναρθείς. Okay. Ακριβώς και αλλά το 99% του κόσμου δικαιολογημένα είναι σε μια κατάσταση ανησυχίας γιατί τα μέτωπα είναι πάρα πολλά. Είναι των ανανεώσεων, είναι του αντιβέρμπλουμ, είναι τι θα γίνει με του στόπερ. Τι θα γίνει με του στόπερ. Θα πάει ο ΠΑΟΚ σε έναν ολόκληρο γύρο πρωτάθλημα κύπελο με Βαρέλα Κρέσπο. Ναι. Και αν δραματιστεί ένας από τους δύο, χτύπα ξύλο, να κλαίμε όλοι μαζί στην Αριστοτέλους. Θα μείνει ο Χατσερίδης, θα φύγει ο Ελκαντουρί, θα φύγει ο Άρντα. Υπάρχει πρόταση, δεν υπάρχει. Ναι, είναι πολλά τα μέτωπα. Ποιοι θα ανανεώσουν, ποιος θα είναι ο Αντιπρίγιοβιτς. Μάνι-μάνι είναι 7-8 υποθέσεις ανοιχτές. Ο ΠΑΟΚ προσπαθούσε από εδώ και πάρα πολύ καιρό να, με κάθε τρόπο να στείλει το μήνυμα ότι ο Πρίγιοβιτς αυτή τη στιγμή δεν πωλείται. Και ότι δεν τίθεται κανένα ζήτημα και από το καλοκαίρι ξαναμιλάμε. Αλλά να που ήρθαν οι Σαουδάραβες, έκαναν αυτή την πρόταση, έχουν τον παίκτη όπως φαίνεται με τη μεριά τους πλέον. Και ο ΠΑΟΚ έχει αυτή τη στιγμή θέμα. Η υπόθεση είναι πάρα πολύ δύσκολη, πραγματικά. Ξαναλέω εγώ, η μοναδική μου αίσθηση είναι γιατί να πάρει άδεια ο Πρίγιοβιτς. Ναι. Από τη στιγμή που η άλλη τη Χάντ δεν έδωσε εφάπαξ το ποσό των 10 εκατομμυρίων ευρώ. Ναι, ουσιαστικά του έδωσε το δικαίωμα να πάει εκεί. Παραμονές αγώνα. Που βέβαια πρέπει να σημειώσουμε ότι κανονικά δεν μπορεί να βγει κάποιο επίσημα από την Al Ittihad και να πει ότι ο Πρίγιοβιτς είναι εκεί για ιατρικά και όλα αυτά, έτσι. Βγήκαν, δεν το γίνεται αυτό το πράγμα. Βγήκαν, ναι. Το είπανε. Εντάξει, είναι θέμα αυτό. Είναι γκέλα. Ναι. Που νομίζω ότι δεν είναι και μαθημένη η Σαουδική Αραβία γενικότερα με κανονισμούς FIFA, UEFA. Έχουν ναι, το δικό ναι, ναι. Τους. Πληρώνουμε, παίρνουμε παίκτες. Δεν έχουν ιδιαίτερη εμπειρία. Σαφώς νομίζω, αν και δεν υπάρχει ένδειξη ότι ο ΠΑΟΚ θέλει να τραβήξει τάκρα, καμία, ναι. Αλλά αν ήθελε ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε ακόμα και να καταγγείλει τη συμπεριφορά του Πρίγιοβιτς. Εντάξει, που πήγε στο Ντουμπάκι και έκανε ιατρικές εξετάσεις, όντας παίχτης με συμβόλαιο μέχρι το 2022, ναι. Νομίζω. Τέλος πάντων, οι Κινέζοι και οι Σαουδάραβες μπορούν να διαλύσουν οποιαδήποτε ομάδα. Ναι. Από τη μια μέρα στην άλλη, οκ. Okay. Έχουμε καταγράψει μέσω του ΠΑΟΚ 24 το τι είναι Al Ittihad, τι θέλει να κάνει, πώς θέλει να σωθεί. Άνθρωποι που ξέρουν την αγορά και μίλησα μαζί τους μου λέγανε ότι θα δώσει η Al Ittihad 80 εκατομμύρια ευρώ για μεταγραφές. Μπας και σωθεί. Και με όσους μίλησαν ήταν σίγουροι ότι η Al Ittihad θα σωθεί. Ναι. Στο δεύτερο γύρο. Έχουν ήδη πάρει τρεις παίχτες. Τον Ντακώστα του Ολυμπιακού, τον Σανογκό από τη Young Boys, έναν Βραζιλιάνο τερματοφύλακα. Τον Γκάρι Ροντρίγκες. Αυτοί οι τρεις κόστησαν γύρω στα 12-13 εκατομμύρια. Δεν βάζω μέσα τα συμβόλαια των παιχτών. Ναι. Εντάξει, τον Γκάρι Ροντρίγκες, πάμε στα άλλα 10, πάμε στα 23. Τον Πρίγιοβιτς, αν κλείσει τον deal, πάμε στα 33 και θα δώσουν άλλα τόσα. Ναι. Γιατί θέλουν να αλλάξουν όλους τους ξένους τους. Εντάξει, αυτό ποσό έχει ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ, αλλά ξαναλέω, ομάδες από την Κίνα
και από τη Σαουδική Αραβία μπορούν εύκολα να χαλάσουν τον προγραμματισμό μιας ομάδας. Ναι, βέβαια. Επειδή και για τη ρήτρα το Πρίγιοβιτς που είναι στα 10 εκατομμύρια γίνεται πολλούς λόγους, η ρήτρα για να μπει σε ένα συμβόλαιο γίνεται η κουβέντα της ομάδας με την πλευρά του παίκτη. Δεν μπορείς εσύ π.χ. να πεις ότι βάζω 20 εκατομμύρια και η πλευρά του παίκτη να θέλει να είναι στα 10 ναι, και να σωστά το αναφέρεις γιατί είναι σου θέληση. Αυτό γίνεται με συνεννόηση γιατί οι παίκτες πάντα προσπαθούν λίγο να δουν και το μέλλον. Ωραία. Πάντα υπάρχει κουβέντα και υπάρχει συνεννόηση για το ύψος της ρήτρας και από εκεί και πέρα μπαίνει. Ούτε ποτέ θα έλεγε ο Πρίγιοβιτς ναι, αν έμπαινε μια ρήτρα 20 εκατομμυρίων ευρώ. Ναι. Χαζός δεν είναι ούτε ο Πρίγιοβιτς, ούτε η μάνατζερ του, ούτε κανένας. Εντάξει. Γιατί θα ήξερε ότι καμιά ομάδα δεν θα έδινε 20 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Και το 10 που έχει μπει νομίζω είναι καλό ποσό. Εντάξει. Είναι ένα ποσό μεγάλο, τεράστιο. Για τα δεδομένα της Ελλάδας. Το κακό είναι μεγάλο. Το timing ναι. Που γίνεται αυτό. Ναι. Άμα γίνεται το καλοκαίρι. Θα ήταν μια εντελώς διαφορετική κουβέντα. Θα έχει πάω και το χρόνο. Που εγώ πιστεύω το καλοκαίρι θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη πίεση. Πρόταση. Γιατί αν ο ΠΑΟΚ. Μεγαλύτερη, όντως, όχι αγάπη. Κοίτα, να σου πω κάτι. Αν ο ΠΑΟΚ θα κατακτήσει το πρωτάθλημα, όντως, και ο Πρίγκοβιτς συνέχιζε όπως το πρώτο μισό της σεζόν, θα μπορούσε όχι μόνο από εκεί να είναι η πρώτη μεγαλύτερη, και από ομάδες της Ευρώπης. Από... Μπορεί να μην έφταναν τα τόσα. Αλλά αν π.χ. μια ομάδα Premier League έδινε 6-7. Και θα έδινε τον Πρίγκοβιτς γύρω στα 2,5-3. Δεν νομίζω ότι θα επέλεγε να πάει εκεί. Δεν θα εξετάσουμε τις επιλογές του Πρίγιοβιτς. Όχι, okay, θέλει να πάει στα 29 στη Σαουδική Αραβία. Καλός για μένα πράττει. Τα λεφτά είναι πάρα πάρα πολλά. Δεν πιστεύω βέβαια ότι θα κάτσει 4,5 χρόνια. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ναι. Φαντάζομαι ότι εάν φτάσει η κουβέντα στο μία προχώρητο, δεν ξέρω αν μπορεί ο ΠΑΟΚ. Μάλλον δεν μπορεί. Αν δώσουν τη ρήτρα, να βάλει και μια ρήτρα ο ΠΑΟΚ να μην επιστρέψει σε ελληνική ομάδα, γιατί πολλά έχουν δει τα μάτια μας. Ναι. Και προσωπικά θεωρώ ότι αν μετά από 1-2 χρόνια τεθεί θέμα επιστροφής του Πρίγιοβιτς σε άλλη ελληνική ομάδα, δεν θα έχει κανένα πρόβλημα ο Σέρβος. Ναι, δεν νομίζω δεν ότι θα έχει να πει που... ότι έπαιξε στον ΠΑΟΚ, δεν θα παίξει στον Παναθηναϊκό ναι, ή στην ΑΕΚ στον Ολυμπιακό. Το έχει δείξει νομίζω αυτό. Εντάξει. Αν πάρει τα λεφτά, θα παίξει και στον Ολυμπιακό, όπως έπαιξε και ο Νάτχο, ναι. Που δηλώνει τώρα ότι είναι η μεγαλύτερη ομάδα που έχω παίξει κτλ. Κτλ. Έτσι είναι, παιδιά, οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, οι εξαιρέσεις είναι ελάχιστες, μετρημένες στα χέρια του ενός χεριού. Λοιπόν, θα ακούσουμε και μετά τις 12.30. Τι λέει ο Σταύρος για όλα αυτά, αν συμφωνούμε, αν διαφωνούμε ή αν έχει κάτι άλλο να προσθέσει. Λοιπόν. Και αυτό που, για να το κλείσουμε και να πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα, αυτό που απομένει πλέον είναι και το ραντεβού το αυριανό με τον Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος θα είναι εδώ, θα περιμένει προφανώς και τον Πρίγιοβιτς εδώ, κανονικά, και να δούμε τι θα προκύψει και από εκεί. Εγώ πιστεύω ότι η επικείμενη παρουσία του Ιβάν Σαββίδη θα δρομολογήσει και άλλα θέματα και στις ανανεώσεις. Ναι. Το γιατί αυτό δεν γίνεται ερήμη του Ιβάν Σαββίδη είναι μια άλλη κουβέντα μεγάλη. Ναι, νομίζω ότι δεν είναι πρέπει να είναι εδώ πάντω ο Ιβάν Σαββίδης. Ναι, αυτό συμβαίνει καλώς ή κακώς, σε όλες τις περιπτώσεις. Συμβαίνει σε πολλές ομάδες. Δεν συμβαίνει μόνο στον ΠΑΟΚ να θέλει ο μεγαλομέτωχος να ελέγχει τα πάντα. Εντάξει. Ας ελπίσουμε ότι η αύξηση του Σαββίδη θα τελειώσει και το θέμα του Πρίγιοβιτς. Μακάρι να τελειώσει θετικά, αν και δεν βλέπω, να σου πω την αλήθεια, είναι πολύ λιγότερες και πολλές ελπίδες. Αλλά θεωρώ ότι από την πλευρά του Ιβάν Σαββίδη πάντως. Βγαίνει και μια μικρή αισιοδοξία ότι μπορεί να αλλάξει κάτι σε αυριανό ραντεβού. Ναι. Βέβαια, αν μέχρι αύριο η άλλη τυχαντή έχει δώσει το OK για το εφάπαξ τα 10 εκατομμύρια, τελειώνουν όλα ουσιαστικά. Επειδή η άλλη τυχαντή είναι στους 6 βαθμούς, στο μείον 9 από τη θέση που οδηγεί στην παραμονή και στο μείον 8 από τη θέση που οδηγεί σε μπαράζ με το τέταρτο της β' κατηγορίας, η λέξη καίγεται νομίζω είναι μικρή. Ναι. Εντάξει. Νομίζω ότι αν χρειαστεί θα καταβάλει. Η άλλη τη χάρτη τα 10 εκατομμύρια εφάπαξ. Θεωρώ εγώ. Το θέμα είναι ότι όταν μια ομάδα έχει τη δυνατότητα να δώσει τέτοια ποσά, αργά ή γρήγορα θα το πει το ναι. Από τη στιγμή που τον θέλει τον παίκτη. Τώρα, αν δεν τα δώσει και ο ΠΑΟΚ αντιληφθεί ότι ο Πρίγιοβιτς είναι 100% ψυχή και σώματι στην άλλη τη χάρτη, μπορεί να μπει και ο ΠΑΟΚ σε διαπραγμάτευση. Να τα πάρει σε δόσεις. Τέλος πάντων, θα τα δούμε όλα αυτά μετά το διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε και με τον Σταύρο. Μαζί μας είναι το Ρίτσι Καζίνο και το Θέατρο Βεργίνα. Συνεχίζονται οι παραστάσεις μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου του Τάκη Ζαχαράτου στην κορυφαία σκηνή της πόλης, στο θέατρο Βεργίνα. Πραγματικά γίνεται ένας χαμός, έγινε και τις προηγούμενες μέρες. Όλες οι παραστάσεις, παιδιά, είναι sold out. Οπότε, αν έχετε στα πλάνα σας να πάτε στο θέατρο Βεργίνα να απολαύσετε τον Τάκη Ζαχαράτου, κλείστε γέρος εισιτήρια στα ταμεία του Καζίνο Όλου του 24ου, ticketservices.gr και στα καταστήματα public σε ωράριο καταστημάτων. Είναι προαιρετική είσοδος στο Regency Casino. Αν θέλετε να πάτε πριν ή μετά την παράσταση, πρέπει να έχετε κλείσει
τα 21 χρόνια ζωής. Αν θέλετε απλά να δείτε τον Τάκη Ζαχαράτο, μπορείτε να είστε από 2 μέχρι 122. Μαζί μας είναι η Αναδομό, η οποία βρίσκεται σε νέα διεύθυνση, Εθνικής Αντίστασης 171 στην Καλαμαριά. Η Αναδομό, η οποία προσφέρει πάρα πολύ καλά πακέτα για την ανακαίνιση του σπιτιού σου, του χώρου σου, της κουζίνας, τα πάντα. Σας τα κάνουν όλα ακριβώς όπως πρέπει και πάντα με συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα. Αν εμπιστευτείς την Αναδομό, πραγματικά το μπάνιο σου θα εντυπωσιάσει τους πάντες και θα αναβαθμίσει τη ζωή σου. Η Αναδομό προτείνει χρώματα στους αρμούς για να δώσεις ένταση σε ένα απλό πλακάκι. Το design δεν κοστίζει αν εμπιστευτείς τους κατάλληλους ανθρώπους. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2311 241 508 και θυμίζουμε Εθνικής Αντίστασης 171 στην Καλαμαριά, τα νέα εντυπωσιακά γραφεία της Αναδομό. Και μαζί μας είναι και η Στίχημαν, η οποία προσφέρει τις καλύτερες αποδόσεις για να μπεις από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή και να παίξεις πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα. Εκατοντάδες αγώνες, πολλές επιλογές και όχι μόνο αγώνες. Μας έστειλε τα κουβά η Manchester που έβαλε μόνο 2 γκολ, αντί να βάλει 22. Δεν ασχολήθηκα αυτό το κύριο. Λοιπόν, υπάρχει και το online καζίνο της Στίχημαν. Στη διάθεσή σας 24 ώρες την ημέρα, 7 μέρες την εβδομάδα, όπου και να βρίσκεστε, στο σπίτι σας, στο δρόμο, οπουδήποτε, αρκεί να έχετε ίντερνετ. Εύκολο και συναρπαστικό παιχνίδι από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή, όλα τα δημοφιλή παιχνίδια, ρουλέτα, blackjack, όλα τα παιχνίδια slots με μεγάλα jackpot. Πολλές συγκινήσεις, πολλά χρήματα, μεγάλα κέρδη, όλα αυτά με την εγγύηση της Στίχημαν. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Δεύτερο μισάωρο του ΠΑΟΚ 24, μέχρι και τις 2 θα πάμε κανονικά. Επιστρέψαμε στην κανονική μας ώρα. Μαζί με Στέργιο Αναστασιάδη είμαστε εδώ πέρα. Θα μιλήσουμε τώρα και με τον Σταύρο, να μας πει και αυτός όλα τα δεδομένα και για την υπόθεση Πρίγιοβιτς και για όλα τα υπόλοιπα φυσικά. Αύριο εντωμεταξύ έχουμε και αγώνα. Θα αφήνουμε λίγο στην άκρη. Θα αναφερθούμε και στον αγώνα. Αλλά ναι. Οι εξελίξεις τρέχουν. Ας πάμε στο Σταύρο. Έχουμε το Σταύρο. Καλησπέρα. Σταύρο, τι γίνεται, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα. Τι γίνεται, παιδιά. Καλά, εσύ. Πώς είσαι? Νομίζω ότι έχω χάσει 4 κιλά σε 3 μέρες. Καλό είναι αυτό. Δεν είναι άσχημο. Αφήνεις κάποιο υπονοούμενο? Όχι, ρε παιδί μου, έχεις 2-3 κιλά παραπάνω πρέπει να τα χάσεις. Τα χάσεις τώρα. 2-3 παραπάνω. Είσαι σταδιανικά... Να βάλω ένα, δηλαδή. Αυτό. Βάλε ένα, είσαι στα δανεικά κιλά. Σταύρο, γιατί δεν γίνεται να τον κολλήσει εδώ πέρα? Όχι, καλά έκανε και κατσίκι. Όχι, δεν είμαστε. Πήρες όχι, δεν είστε όντως να βιώσετε αυτό που βιώνω τρεις μέρες. Σιγά, σιγά, εντάξει. Δεν είναι. Νομίζω είναι ο Τόμ Κρούς στο Πλατούν. Εντάξει. Εντάξει, με το χοντρίνο τώρα. Ναι, και εγώ. Αυτοί είμαστε. Είσαι δύσκολα δηλαδή. Ήμουνα, τώρα είμαι λίγο καλύτερα. Ευελπιστώ σε φάση να ισχυώσω αύριο μεθαύριο. Ωραία. Σε καλό δρόμο είμαστε. Ωραία. Λοιπόν, λέγαμε και τι γίνεται, παιδιά, σε δεύτερη φορά, έχετε και στον ΠΑΟΚ ή... Αυτό λέγαμε τώρα, ότι δεν συζητιέται και τίποτα άλλο. Μόνο το θέμα του Πρίγιοβιτς. Ένας χαμός. Ναι, δεν είναι μόνο το θέμα του Πρίγιοβιτς, όμως μόνο το θέμα του Πρίγιοβιτς, πας, φεύγει ένας, πας παίρνεις άλλον. Αυτό λέγαμε, ότι αν ήταν όλα τα άλλα λιμένα, θα υπήρχε και διαφορετικό κλίμα. Αυτό. Με βάση την επικείμενη αποχώρηση του Πρίγιοβιτς. Το θέμα είναι ότι είναι 7-8 μέτωπα ανοιχτά και έχει γίνει μια κατάσταση. Στο πίσω μέρος του μυαλού μου, παρότι δεν είναι σίγουρα καλό το να αποχωρήσω ο Πρίγιοβιτς από τον ΠΑΟΚ. Ναι. Έχω μία ανομαλία του στυλ ότι ας μπει και το αυγό εκεί που πρέπει για να είναι πιο προσεκτικοί από εδώ και πέρα όλοι. Ναι. Εντάξει. Δεν μπορεί. Ενημερώστε το Σάκη όταν μιλάω στο ραδιόφωνο να με παίρνει τηλέφωνο. Μαριλής, ρίξτε 2 πινελίκια. Ναι, ναι. Ωραία, από μένα. Ναι. Τέλος πάντων, η κατάσταση είναι απλή. Νομίζω ότι πάνε όλοι να την αναλύσουν και χάνουν την ουσία. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ πιάστηκε κότσος, δεν πήρε χαμπάρι τι δουλεύει ο Πρίγιοβιτς τόσο καιρό, δεν είναι έτοιμος να αντικαταστήσει. Εντάξει, και τώρα τρέχει μήπως και τον πείσει να μείνει. Ναι. Εντάξει, τώρα... Πώς είναι δυνατόν να πείσεις έναν παίκτη να μείνει όταν έχει δει 25 εκατομμύρια στα πόδια του, από αυτά βέβαια, όταν μιλάμε για Σέρβους, είναι καλή 34 άτομα θα φάνε, εντάξει. Δηλαδή, στην τσέπη του Πρίγιοβιτς θα φτάσουν 3-3,5 εκατομμύρια από τα 5,3. Έτσι λέω εγώ, η εμπειρία μου στο ποδόσφαιρο. Ναι. Εντάξει. Αλλά από εκεί και πέρα, ο ΠΑΟΚ εφνιδιάστηκε, δεν είχε έτοιμη λύση, και αν οι Σαουδάραβες πληρώσουν τα 10 εκατομμύρια done, ο παίκτης θα φύγει. Το μεγάλο πρόβλημα είναι λοιπόν, στην προκειμένη περίπτωση, τι κάνει ο ΠΑΟΚ
αν αυτοί δεν πληρώσουν τα εκατομμύρια μαζί, μαζεμένα, και θέλουν τέσσερις δόσεις, και έχουμε το δότο Πρίγκεβιτς ξενερωμένο. Με το μυαλό εκεί. Εκεί είναι το πρόβλημα τη δεδομένη χρονική στιγμή. Εντάξει. Τώρα, ό,τι και να λέμε από εκεί και πέρα, είναι θέμα διαχείρισης. Εγώ, παραδείγματος χάρη, τι θα έκανα. Θα τον έβγαζε εκτός ομάδας πολύ διακριτικά, θα ανακοίνωνα έναν άλλον και θα πήγαινε πίεση σε αυτόν, αν ήμουν έτοιμος. Εντάξει. Ναι. Απλά είναι τα πράγματα. Δεν είναι πυρηνική επιστήμη. Ο ΠΑΟΚ μιλάει με παίκτες, δεν μπορούμε να πούμε δεν μιλάει, μιλάει και με παίκτες πρώτης γραμμής. Δεν είναι δηλαδή η λίστα του, τέλος πάντων, μια λίστα η οποία σε κάνει να κοιτάς αδιάφορα. Εντάξει, το προφανές όλοι καταλάβαμε με το καλημέρα ότι η ενδεδειγμένη λύση σε αυτό το θέμα είναι ο Μπέρκ. Ο ΠΑΟΚ έχει ρωτήσει τα δεδομένα τα οικονομικά, μην είμαστε αφελείς. Εντάξει, ξέρει ποια είναι. Είναι ιδιαιτέρως φουσκωμένα δεδομένα η χρονική στιγμή, αλλά επειδή και ο παίκτης θέλει να φύγει και η ομάδα του δεν του έχει ενεργοποιήσει το συνένα στο συμβόλαιο, αλλά λύγει το συμβόλαιο το καλοκαίρι, δεν μπορεί να κλείσει και αυτός με τα νούμερα που είναι εκεί πέρα. Δεν μιλάμε για 3,5 εκατομμύρια συμβόλαιο, εντάξει. Δεν υπάρχει αυτό το νούμερο. Το πώς μπορεί να εξελιχθεί αυτή η ιστορία θα τη δούμε σε βάθος χρόνου. Για μένα ο ΠΑΟΚ θα το παιδί να πιέσει προς αυτήν την κατεύθυνση, στην αντικατάσταση. Γιατί δεν τον παίρνει να ρισκάρει. Και δεν τον παίρνει να κολλήσει η αιγή. Εντάξει. Μισό πρωτάθλημα για τον ΠΑΟΚ είναι Τρίπολη. Έτσι είναι. Για όσους δεν το έχουν αντιληφθεί. Υπάρχει και το αυριανό το ραντεβού που περιμένουμε, βέβαια. Αυτό θέλω να σου πω, Σταύρο. Ναι. Στο άκουσμα... Τι μπορεί να αλλάξει το ραντεβού. Τι μπορεί να αλλάξει. Εδώ λίγο θέλω την τοποθέτησή σου από την εμπειρία σου και από τις πληροφορίες σου. Κοίτα, ο Ιβάν θα θέσει ένα ηθικό θέμα, γιατί μας πουλάς, ξέρω εγώ. Θα πει ο Σέρβος, γιατί τα νούμερα είναι αυτά. Ωραία. Ο ΠΑΟΚ πόσο μπορεί να ανεβάσει το συμβόλαιο του Πρίγκεβιτς που είναι κοντά στα 2. Αυτό λέγαμε πριν με τον Στέργιο, με αφορμή και όλα πολλά μηνύματα που έχουμε, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν του δίνει 3 εκατομμύρια, ας πούμε, και λέγαμε ότι. Ωραία, αν του δώσει 3 εκατομμύρια, με τα 5,3 ξέρεις τι διαφορά έχει. Πάλι είναι μεγάλη διαφορά, ναι. Ναι. Επίσης, δεν μπορεί να έχει ο ΠΑΟΚ έναν με 3 εκατομμύρια και ο δεύτερος να είναι με 1,5. Και επίσης, Σταύρο, έχεις και τις 5 ανανεώσεις ανοιχτές, που μπορεί μετά και όλοι οι υπόλοιποι να σου πούνε ότι τι κάνεις. Τι κάνεις, Γιώργο. Δεν αφήνεις ανανεώσεις δεύτερη στιγμή. Ναι. Αυτό κάνεις. Αυτό κάνεις, ναι. Αλλά εδώ που φτάσαμε, τι κάνεις τώρα. Ναι. Τώρα εδώ που φτάσαμε. Και να σου πω, Σταύρο, νομίζω ότι το να μπει ο ΠΑΟΚ κάθε τετράμινο στη διαδικασία να ανεβάζει τον Πρίγκεβιτς κατά 50% το μισθό του. Δεν γίνεται. Δηλαδή, το καλοκαίρι θα βρεθεί ένας Κινέζος και θα πει ο Πρίγκεβιτς μου δίνουν 6, δώσ' μου 5. Το καλοκαίρι θα τον δώσεις, Στέργιο. Ναι. Τώρα έχεις θέμα. Τώρα έχεις το θέμα. Ναι. Τώρα έχεις το θέμα, δεν είναι το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι, Χατζερίδη, το καλοκαίρι, έφυγες. Τώρα καλοκαίρι. Τι κάνουμε όμως. Εγώ έλεγα πριν, Σταύρο, ότι το μόνο λάθος που εντάξει, άσε τον προγραμματισμό που δεν ήταν σωστός, εντάξει, δεν έχω καταλάβει το διήμερο άδειας στον Πρίγκεβιτς. Από τη στιγμή που η άλλη τη χάτη δεν έδωσε τα 10 εκατομμύρια. Δεν το καταλαβαίνεις, γιατί δεν έχεις το παραγωγικό στο κεφάλι σου. Ο παίκτης πιέζει να φύγει τώρα. Εσύ θες να κερδίσεις χρόνο μέχρι να δει ο του δίνεις 2 μέρες άδεια για να κερδίσεις χρόνο. Ναι. Δεν είναι πυρηνική επιστήμη. Αυτό έτσι πρέπει να το κάνεις. Το θέμα είναι γιατί φτάσαμε όμως εδώ. Ωραία. Και γιατί 30 άτομα εκεί μέσα δεν καταλάβανε ότι εδώ και 2 μήνες δουλεύει ο Πρίγκεβιτς να την κάνει. Γιατί οι ενδείξεις υπήρχαν. Την ώρα που ο ΠΑΟΚ έβγαινε και έλεγε ότι δεν πωλείται και συζήτησε οποιαδήποτε πάει στο δεν πωλείται μαζί σου. Δεν πωλείται. Ωραία. Έχεις ρήτρα. Αλλά γινόταν κουβέντα, όντως. Δηλαδή, εκεί σε αυτή τη φάση είναι ότι ενημερώνει ο Πρίγκεβιτς θέλει να φύγει, περίμενε λίγο αδερφέ μέχρι να ανακοινώσει τον επόμενο και θα τα πούμε σε λίγο. Ναι. Ανακοινώνει τον επόμενο, ωραία, και του λέω σε κάποια φάση τώρα πες να τα δώσω μαζεμένα, αλλιώς κάτσε και άλλο μόνος προπόνηση. Έτσι πάνε αυτά, παιδιά. Εγώ δεν λέω, όλοι μου λένε επαγγελματίες υπέκτες, βεβαίως. Εκεί η ομάδα στην ΑΕ. Γιατί τρίτη χρονιά σερή φεύγει παίκτης στο Γενάρη. Μία ο Ροντρίγκης, μία ο Τσίμερ, μία ο Πρίγκεβιτς. Δεν λέει κάτι αυτό. Ναι. Πώς θα γίνει να κάνω τον παικτόν τον γούστο όλη την ώρα. Πώς γίνεται. Θα σε δώσω ρε αγόρι, αλλά περίμενε λίγο. Θα φύγεις, κανένα πρόβλημα. Παρακαλετώ, ξυνώ. Εντάξει. Αλλά άλλαξε λίγο στην πάντα μέχρι να πάρω κανένα. Μην αφήνω και χωρίς τηλεφών. Έτσι δεν είναι Πρίγκιο. Τι αν μου πει ο Πρίγκιο. Όχι θέλω να φύγω τώρα. Άλλαξε αδερφέ λίγο.
Εκτός αν είναι δική σου, θα δώσουν μαζεμένα. Δεν μπορώ να κάνω αυτό κάτι. Είναι, αυτό είναι. Ναι, δεν μπορώ να κάνω κάτι τότε. Τόσους χουβαρντάδες λοιπόν, ωραία, που χαμηλόμισθος εκείνη 300.000 το μήνα, ωραία, να μου δώσουν τα 10 μαζί. Ναι. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο θα πάει προς την πλευρά του παίκτη μόνο, ωραία, να σε χωρέψω κι εγώ λίγο. Δεν μπορεί, λέει ο ΠΑΟΚ, να κοντράρει πρόπεση την, το, πώς το λένε, τα νούμερα που έδωσε η Γαλατά για τον Ροντρίγκες. Πώς δεν μπορεί. 1,5 εκατομμύριο έδωσε η Γαλατά. Έχω δώσει από τότε 1,5 σε Μαουρίτσιο, 1,5 σε Βέλμπλουμ, 1,5 σε Χατζερίδη. Πώς δεν μπορώ. Να αποφασίσουμε, εγώ δεν λέω, εγώ δεν είμαι κατά των πωλήσεων, εγώ θεωρώ επιβεβλημένες πωλήσεις. Αλλά μία πώληση για να γίνει, ωραία, πρέπει να έχω έτοιμη την επόμενη μέρα. Και ο ΠΑΟΚ έχει δείξει ότι δεν το έχει αυτό. Βεβαίως δεν το έχει. Το Τζίμι ακόμα το... Αυτό λέγαμε πριν. Ένα το κλείνουμε. Μετά, ναι, γιατί έχω κάνει το εξτρέμα του Ροντρίγκες. Όχι. Με νούμερα όχι. Τι νούμερα. Γενικά. Έχω εξτρέμα με τα στοιχεία του Ροντρίγκες. Έχω χάφ με τα στοιχεία του Τζίμι. Όχι. Εκεί είναι το πρόβλημα. Δεν είναι αν θα φύγει ο Πρίγκοβιτς. Να και αν φύγει, να και αν δεν φύγει. Δεν με ενδιαφέρει εμένα αυτό. Όλοι έρχονται και όλοι φεύγουν. Εμείς θα μείνουμε. Αυτό εμείς και ο κόσμος. Ο προβληματισμός είναι το η επόμενη μέρα. Δεν με ενδιαφέρει εμένα. Όποιος δεν θέλει να μείνει στον ΠΑΟΚ, θέλει την άλλη μέρα να φεύγει. Γιατί έχει πρόταση, γιατί δεν κατηγορώ εγώ την επιλογή του. Ωραία. Αλλά πρέπει να είμαι έτοιμος, γιατί ξέρω τι φάρανε οι ποδοσφαιριστές. Ότι αδερφέ, πρέπει να καβατζωθούμε. Αν αυτός ξυπνήσει να πρέπει και την κάνει, εγώ τι έχω από πίσω. Να περιμένουμε τον Ιβάν να μιλήσει μαζί του την Τρίτη, αύριο δηλαδή. Η υπόθεση Πρίγκοβιτς είναι από την Παρασκευή. Από την Παρασκευή τι σημαίνει? Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή, Δευτέρα. Τέσσερις μέρες. Σε τέσσερις μέρες τον Φαμπέρση κλείνω. Ναι. Έχει γίνει προεργασία. Ξέρουμε δεδομένα. Είναι ότι να πει ο μεγάλος ότι πάρει τον αυτόν. Ωραία. Ξεκινήστε διαπραγματεύσεις. Εντάξει. Δεν γίνεται να χάνεις χρόνο τώρα πάλι. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο δίδαγμα για τον ΠΑΟΚ από αυτό που γίνεται με τον Πρίγκοβιτς. Αν και τώρα δεν σκεφτούμε ποδοσφαιρικά, δεν έχουμε καμία τύχη. Ο Λουτσέσκου, ποδοσφαιρικά. Ο Λουτσέσκου τι μπορεί να σκέφτεται τώρα? Ο Λουτσέσκου αυτό που σκέφτεται είναι πώς βρίσκει τώρα. Πώς βρίσκει? Εννοείται ότι πιέζει. Εννοείται ότι δεν θα είχε πρόβλημα να φύγει ο Μπέρκ αύριο. Με Μπέρκ θα είμαστε και καλύτεροι. Δηλαδή ο ένας έχει τον γκολ. Ο άλλος έχει γκολ, παιχνίδι εκτός περιοχής, καλύτερη ταχύτητα, καλύτερο συνδυαστικό, καλύτερο pressing, δηλαδή είναι άλλο επίπεδο. Ωραία, πας παραπάνω, αλλά ρε φίλε, πούντος. Πούντος. Εντάξει. Και θα μου πεις τώρα, θα το πληρώσεις παραπάνω όπως αξίζει. Ναι, θα το πληρώσεις, αφού το άργησες. Καλά, όπως και να έχει ο ΠΑΟΚ, θα πρέπει τώρα να δώσει πολλά χρήματα. Πού είναι και ο Ροντρίγκες εκεί, έχουμε πόσο είναι το ποσοστό της Λέγκη, 1%. 1,8%. Α, της Λέγκη είναι 10%, ναι. Το 1 εκατομμύριο. 10%, θα φύγει 1 εκατομμύριο εκεί, πάρε και 2 από τον Ροντρίγκες 11. Ναι, ωραία, πάρε και 1 εκατομμύριο που γλιτώνεις από το υπόλοιπο του, πώς το λένε, του Πρίγκεν, στο συμβόλαιο. Ναι. Βγες στην αγορά και φέρτε. Για φόλ και χαφ. Ναι, γιατί τώρα πρέπει να κάνεις αγορά. Γιατί ένας τρόπος ακόμη για να καλύψεις την απώλεια Πρίγκεν είναι να πάρεις έναν καλύτερο χαφ από αυτούς που έχεις. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Ναι, ναι. Για να τον ταΐζουν. Βέβαια. Εντάξει, γενικότερα υπάρχει ανάγκη, Σταύρο και αγάπη, όλοι οι υπόλοιποι παίκτες να κλείσουν λίγο τα νούμερα του Πρίγκοβιτς, δηλαδή να τα συμπληρώσουν στο δεύτερο γύρο. Εντάξει, γιατί ήταν η εύκολη λύση, νομίζω, στο πίσω μέρος των παίκτων υπήρχε λίγο πολύ η σκέψη ότι εντάξει, είναι εδώ ο Πρίγκοβιτς, θα βάλει ένα γκολ με κάποιον τρόπο. Δεν πρέπει να είναι εντάξει. Να σου πω, οκ, okay, αυτό είναι το δεδομένο. Ο Πρίγκοβιτς είχε ένα γκολ ανά 2,6 τελικές. Είναι δηλαδή ασύλληπτο νούμερο. Ασύλληπτο στατιστικό. Εντάξει. Τώρα από εκεί και πέρα, το παιχνίδι του το συνδυαστικό βοηθούσε και τους υπόλοιπους να βάλουν γκολ. Δεν έχουμε σωστό νούμερα και αυτό. Φταίνει πίσω ή φταίνει το παιχνίδι του Πρίγκοβιτς. Δηλαδή, σε ένα ποδόσφαιρο, θα βάλουμε όλα τα δεδομένα. Εννοείται ότι κεντρικό πρόσωπο του ΠΑΟΚ για μισό τη σεζόν είναι ο Πρίγκοβιτς. Ναι. Εννοείται ότι η διαφορά στο ελληνικό πρωτάθλημα γίνεται αυτή τη στιγμή γιατί οι άλλοι δεν είχαν Πρίγκοβιτς. Ό,τι και να λέμε από εκεί και πέρα είναι λάθος.
Αλλά όταν πρέπει να έχεις καθαρό μυαλό και όταν είναι να σου φύγει ένας παίχτης, ωραία, αντιδράς γρήγορα, έχεις κάνει την προεργασία σου, ξέρεις τι είχες, ξέρεις τι ψάχνεις, ωραία, προσπαθείς να πάρεις τα λεφτά αυτά κάτι καλύτερο, εντάξει, και να ενισχύσεις και μια γραμμή όπως είναι η μεσαία, που έχει χτυπητές αδυναμίες. Και ούτως ή άλλως θα πήγαινες για χάρη. Δεν χρειάζεται πανικό στο ποδόσφαιρο. Είναι μια αγώνα πάρα πολύ δύσκολη. Εντάξει. Να έχεις αποφασίσει τι θες να κάνεις. Άμα γίνει κέντα. Ναι. Άμα γίνει κέντα, πρέπει να είσαι έτοιμος. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο συγχωρείται. Παιδιά, εδώ έχουμε θέμα. Φεύγουνε 9 γκολ που τα 7 είναι βαθμοί. Τι κάνουμε λοιπόν? Πρώτα γκολ. Γιατί δεν είναι ότι αν βάζεις 9 γκολ, μπορεί να βάζεις 9 γκολ και τα 9 γκολ από το 3-0 να τα κάνει 4-0. Είναι 2 με την ΑΕΚ που έκριναν ένα ντέρμπι. Είναι 2 με τον Άρη που έκριναν ένα ντέρμπι. Ωραία. Είναι στην Λιβαδιά ανοίγει το σκορ. Ωραία. Με την Τρίπολη βάζει τον γκολ το μοναδικό. Δηλαδή είναι πρώτα γκολ. Ναι. Ωραία. Ναι, αλλά δηλαδή, την ίδια στιγμή, Σταύρο, σκέφτεται οποιοδήποτε ότι ο ΠΑΟΚ από τις 17 Δεκεμβρίου που τραυματίστηκε ο Βέρμπλουμ, έχουμε 7, έχουμε περάσει ένα 20ήμερο και πάλι ο ΠΑΟΚ αναζητεί ακόμα χαφ και μπορεί να τον αναζητά μέχρι 31. Αυτή η νοοτροπία μου τη δίνει στα νεύρα. Μου λένε εντάξει, θα τη βγάλουμε αρχικά με αυτούς που έχουμε. Ρε παιδιά, οι δύο από τους τρεις που έχουμε δεν έχουν συμβόλαιο το καλοκαίρι. Πού ξέρω εγώ ότι είναι 100% συγκεντρωμένοι. Κανιάς και Σάχοφ δεν έχουν ανανεώσει και δεν βλέπουμε ότι κάνουν πρόθεση του ΠΑΟΚ να ανανεώσουν. Πού ξέρω εγώ που έχουν το μυαλό τους. Ουσιαστικά αυτοί που έχουν συμβόλαιο στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι μόνο ο Μαουρίτσιο και ο Παλογιάννης. Που βλέπουν είναι σαπί. Δηλαδή είναι μερικά πράγματα τα οποία είναι προς φανάρι. Μαζεύτηκαν πολλά, Σταύρο, σε μια περίοδο που... Μαζεύτηκαν πολλά και τα σκέφτονται ποδοσφαιρικά. Και ήταν καλά, μας κράζουν. Μα ήδη μέχρι την Παρασκευή λέγαμε για τις ανανεώσεις και τώρα έχουμε και το θέμα του Πρίγιοβιτς. Αυτό είναι το κακό. Ότι μαζεύτηκαν πολλά. Τέλος πάντων, είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει. Είναι σαν να μην θες να πάρεις το πρωτάθλημα. Ωραία, ας ξυπνήσουν λίγο, γιατί δεν είναι λειτουργία αυτή. Δεν είναι λειτουργία. Τι να κάτσουμε να πούμε, ότι καλά κάνουνε. Ότι, πώς το λένε, μας έχουν σε αγωνία, μας χορεύουνε. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Όλες οι ανανεώσεις έπρεπε να γίνουν το καλοκαίρι. Όλες. Και που ξέρω εγώ δεν θα πάει ο Ολυμπιακός να χτυπήσει το Βάλελα. Ακριβώς. Αυτό που λέμε. Εγώ είμαι Μαρινάκης, αυτό θα έκανα. Χάνει το Πρίγκιπς, το τρυπάω και το αμυντικό και τέλος. Τι είναι. Βέβαια. Πόσα θες Βάλελα, ένα εκατομμύριο που πάω, δύο εγώ. Αυτό θα πάρω 25 από τους Champions League. Έτσι δεν είναι. Ναι, φυσικά. Εντάξει, προφανώς θα υπάρχουν εξελίξεις από αύριο και μετά με την παρουσία του Σαββίδη. Αυτό που λέγαμε. Ναι, ρε φίλε, αλλά δεν χρειάζεται να είναι εδώ ο Σαββίδης. Δεν χρειάζεται, Σαββρό, αυτό γίνεται όμως, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν γίνεται όμως άλλο. Ο άνθρωπος έχει 500 δουλειές. Με mail κοντά, mail κοντά, mail, τι είναι, ρε. Εδώ μιλάμε για έναν οργανισμό που πρέπει να λειτουργεί γρήγορα. Τι mail, δεν μπορώ να καταλάβω. Κεγόμαστε, αδερφέ, μπαπ. Κεγόμαστε. Ξεκινάει ο δεύτερος γύρος και έχεις 6 ανοιχτά μέτωπα. Ακριβώς. Μάλιστα. Τι να πω, δεν ξέρω. Μακάρι αυτή η υπόθεση του Πρίγκιπς να μας ξυπνήσει ποδοσφαιρικά. Ωραία όλα τα άλλα, ωραία η οργάνωση, ωραίο το ένα, ωραίο το άλλο, τα γραφεία μας, το στελέχη μας, τι ωραία, είμαστε μεγάλο κλαμπ, η επικοινωνία μας, δίνουμε ένα ύφος διαφορετικό. Έχουμε πετύχει πολλά πράγματα για να υπάρχει πρωτάθλημα στην Ελλάδα και όχι αυτό που υπήρχε. Εντάξει, έχουμε κάνει χιλιάδες βήματα μπροστά. Αλλά η βιτρίνα είναι το ποδόσφαιρο. Και έχεις θέματα. Μονίμως έχεις θέματα. Και τώρα έχεις τεράστια θέματα. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς μπορεί να αντιμετωπίσω πάνω αυτό το πράγμα. Πώς μπορεί να αρχίσει να λειτουργεί κανονικά. Είναι μια πρώτη τάξης ευκαιρία να το κάνει. Δεν ξέρω. Λύσεις υπάρχουν, εντάξει, στη λίστα, δηλαδή παίκτες που ξέρουμε πάνω κάτω ότι υπάρχουν, είναι top. Ωραία. Το θέμα είναι
ότι για να έρθει ο top δεδομένη χρονική στιγμή θα πληρώσει λίγο παραπάνω. Αυτή είναι η ουσία. Σταύρο, ο ΠΑΟΚ πρέπει να τελειώσει τα θέματα του μέσα στη εβδομάδα. Εντάξει. Όπως και να έχει κατάσταση. Αύριο πρέπει να τελειώσει τα θέματα του. Μην μου πούνε μετά μέχρι να ξαναδεθεί ο Σαββίδης. Αυτό ναι. Άλλη μια εβδομάδα, δύο. Εντάξει, δηλαδή σήμερα Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή πρέπει να τελειώσουν τα πάντα. Να πάει ο ΠΑΟΚ αγωνιστικά. Αύριο, ναι. Εντάξει, ναι, οκ. Αύριο, ναι. Αλλά επειδή μπορεί να μην γίνει αύριο, λέω μέχρι την Παρασκευή. Έτσι λέω η ομάδα και με Παναχαϊκή και με Πας Γιάννηνα. Αν δεν αλλάξει το πρόγραμμα σήμερα και πάμε με Τρίπολη, γιατί θυμίζω ότι είναι και το διαιτητικό δικαστήριο, θα πάρει σήμερα απόφαση ευθυμερών για την ένσταση του Ολυμπιακού. Θα πάει με Παναχαϊκή και Πας Γιάννηνα με την ομάδα που υπάρχει. Ούτε χάφ θα είχε πάρει ο ΠΑΟΚ σήμερα, ούτε Αντιπρίγιοβιτς. Αλλά μετά από εκεί και πέρα πρέπει να μην έχει το παραμικρό θέμα. Μάλιστα. Αυτά είναι τα θέματά μας. Ωραία. Δεν ξέρω αν μπορεί να υπάρξει, δηλαδή στο πίσω μέρος του μυαλού μου, τι να πω, ότι περιμένω μία κολοτούμπα και να μείνω Πρίγιοβιτς. Ναι. Τι να σου πω. Και πέρσι, παρά μόνο στον αγώνα με τον Ολυμπιακό, ξέραμε ότι έφυγε το ξενοδοχείο και ότι είναι το φιλοκάρδι μας, εντάξει. Και γύρισε η δουλειά. Τώρα όμως είναι πιο δύσκολα τα πράγματα, νομίζω. Ναι, νομίζω ότι τώρα έχουν φάνει 73 άτομα από αυτήν την ιστορία. Ναι. Και αν δεν βρίσκεις τα λεφτά του Πρίγιοβιτς να του πεις πάρε τόσα και τώρα και πάμε παρακάτω. Οι άλλοι που είναι να φάνε, τι γίνεται. Ναι. Ναι, είναι και το ποσό πολύ μεγαλύτερο, εντάξει. Τέλος πάντων, σοβαρότητα παιδιά, λίγο σοβαρότητα. Δεν είναι κακό. Εντάξει, μόνο με αυτόν τον γκολ μπορεί ο ΠΑΟΚ να χάσει από το άθλημα. Μόνο με αυτόν τον γκολ. Δεν είναι ανάγκη να το βάλει. Τα οποία φροντίζει να τα βάζει συνεχώς. Ναι. Και δεν αναφέρομαι στο Πρίγιοβιτς. Το Πρίγιοβιτς προέκυψε και θα καλυφθεί. Στα άλλα, τα άλλα πετρελαία δεδομένα. Επίσης, για να πάμε και στο διάλειμμα, αύριο παίζει η ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Ναι. Αυτά και εντάξει, τα παιδιά αυτά που είναι απλήρωτα, που δεν ξέρουν πότε θα ξαναπάρουν λεφτά, που. Υπάρχει ένα μπόνους σε περίπτωση πρόκρισης, το οποίο μπορεί να καλύψει κανένα μήνα. Ωραία. Επίσης, συνήθως αυτά τα παιδιά χρειάζονται τουλάχιστον για να μην αισθάνονται χαζοί λίγη ζεστασιά. Ωραία. Καλό θα είναι όποιος δεν έχει τι να κάνει να πενταχτεί μια βόλτα στο παλατάκι σε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για την ομάδα. Θα παίζει και ο Γκάρετ από ό,τι ξέρω, θα έχουμε ψηλούς δηλαδή. Να πάει εκεί πέρα να στηρίξει την ομάδα. Ωραία. Πολύ σημαντικό για τον ΠΑΟΚ να καταφέρει να κρατήσει την ομάδα μπάσκετ. Να κρατήσουμε κάτι μόνοι μας, μην πηγαίνουμε στη Ζητιανία όλη την ώρα. Να πάμε εκεί, να δώσουμε 10 ευρώ και να γίνει δουλειά. Δεν είναι δηλαδή κάτι κακό για το κλαμπ, είναι καλό να μπορέσει το κλαμπ να κρατήσει μόνο του ένα τμήμα, το οποίο δίνει παραπάνω πάντα από αυτά που κοστίζει. Αυτά παιδιά, τώρα άμα χρειαστεί κάτι, παρεμβαίνουμε εκ νέου. Ωραία. Περαστικά Σταύρο, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Σταύρος Κόλκας. Νομίζω καλύφθηκε πλήρως το θέμα Πρίγιοβιτς. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Αν υπάρξει, να ναι. Θα πάμε στο δεύτερο μας διάλειμμα για να επιστρέψουμε και να μπούμε λίγο και στο μπάσκετ. Γιατί πραγματικά η ομάδα πήρε μια πολύ σημαντική νίκη με βάση τα δεδομένα στη Ρόδο. Έχει μπροστά της αύριο την Χάπολ Χολών. Έχει και μετά πρωτάθλημα ξανά στο Fox Sports Arena. Στην πορεία θα δώσουμε και εισιτήρια. Θα δώσουμε και εισιτήρια, μάλλον 10 τον αριθμό, θα σας πω. Τον τρόπο με το που επιστρέψουμε από το διάλειμμα. Οπότε μείνετε συντονισμένοι. Μαζί μας είναι η αναδομό, η οποία βρίσκεται στην Καλαμαριά Εθνικής Αντίστασης 171 στον πρώτο όροφο, σε νέα εντυπωσιακά γραφεία. Η αναδομό προσφέρει προνομιακά πακέτα για ανακαίνιση μπάνιου, κουζίνας, παιδικού δωματίου και ολόκληρου του σπιτιού με τα καλύτερα υλικά και τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες που φυσικά θα σας τα φτιάξουν όλα με συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα. 23 11 241 508 το τηλέφωνο. Αν εμπιστευτείς την αναδομό, θα καταλάβεις και εσύ ότι το design δεν κοστίζει. Και φυσικά και Στοίχημαν. Στοίχημαν.gr, ο μέγας χορηγός του ΠΑΟΚ και του ΠΑΟΚ 24. Η Στοίχημαν προσφέρει μεγάλη γκάμα στοιχηματικών επιλογών για να μπεις από κινητό, tablet ή υπολογιστή και να παίξεις πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα και όχι μόνο στοίχημα. Όπου και να βρίσκεστε, είτε στο σπίτι, είτε σε διακοπές, είτε με φίλους ή απλά ξεκουράζεστε, το online καζίνο της Στοίχημαν είναι κοντά σας. 24 ώρες την ημέρα, 7 μέρες την εβδομάδα. Η διασκέδαση και τα πολλά κέρδη είναι πραγματικά ένα κλικ μακριά από όλες τις συσκευές, κινητό, τάμπλετ, υπολογιστή. Εντάξει, είναι το καζίνο λοιπόν
στις στοίχημα στη διάθεσή σου με ρουλέτα, blackjack, πάρα πολλά παιχνίδια slots με πολύ μεγάλα jackpot. Ένας κόσμος πραγματικά συναρπαστικός, όπου και θα περάσετε καλά και θα διεκδικήσετε πάρα πολλά μεγάλα κέρδη. Όλα αυτά με την εγγύηση που σας προσφέρει η στοίχημα. Και μαζί μας το Ritz Casino με την παράσταση του Τάκη Ζαχαράτου που θα συνεχιστεί μέχρι και τις 27 Ιανουαρίου στην κορυφαία σκηνή της πόλης, στο θέατρο Βεργίνα. Όλες οι παραστάσεις, παιδιά, ήταν sold out. Έτσι θα είναι και οι επόμενες. Ήδη αρχίζουν και γεμίζουν οι παραστάσεις οι επόμενες. Οπότε καλό θα είναι. Όσοι θέλετε να απολαύσετε τον Τάκη Ζαχαράτο στο πιο λαμπερό show της καριέρας του, εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας. Πάρτε ένα τηλέφωνο στο Ritz Casino στο θέατρο Βεργίνα ή πάτε στα ταμεία του καζίνου όλο το 24ωρο. Υπάρχουν εισιτήρια στο ticketservices.gr και στα καταστήματα public. Θυμίζω ότι είναι υποχρεωτική, είναι προαιρετική η είσοδος στο καζίνο. Αν θέλετε να πάτε πριν ή μετά την παράσταση, πρέπει απλά να έχετε συμπληρώσει το 21ο έτος ηλικίας σας και φυσικά εδώ και πάρα πολύ καιρό δεν υπάρχει εισιτήριο εισόδου. Πάμε στο διάλειμμα και επαναρχόμαστε. Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα στο ΠΑΟΚ 24, πάντα στο Λίμπερο 107,4. Υπάρχει στο διαδικτυακό ΠΑΟΚ 24 στο ίντερνετ μια πολύ ωραία συνέντευξη του Ράσμα Λουτσέσκου. Και λίγο ποδοσφαιρικά και λίγο για την ζωή του, πώς περνάει στη Θεσσαλονίκη, για τα δύο κατοικίδια που έχει στην Ξάνθη και όποτε μπορεί πηγαίνει στην Ξάνθη και τα φροντίζει, για το αν μιλάει ελληνικά, γενικότερα μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Μπείτε στο ΠΑΟΚ 24 και διαβάστε, να φέρετε βέβαια και στη ζωή του ό,τι αφορά τον ΠΑΟΚ, στην απέτηση του κόσμου που του σταματάει στον δρόμο για πρωτάθλημα, για τον τίτλο όπως είπε χαρακτηριστικά. Είπε ο Ράσβα Λουτσέσκου, με χαιρετούν και μου λένε συνέχεια ένα πράγμα, τίτλος, τίτλος, τίτλος. Είπε μεταξύ άλλων ο Ράσβα Λουτσέσκου. Νομίζω αναλύσαμε όλα τα δεδομένα για την περίπτωση του Μπρίγιοβιτς. Εντάξει, υπάρχει παιχνίδι με την Παναχαϊκή, αύριο στην Πάτρα. Ορίστηκαν οι διαιτητές. Ο Γιώργος Τζοβάρας θα είναι ο διαιτητής της αναμέτρησης. Δεν έχει οριστεί φέτος σε κάποιο άλλο παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Θα είναι η πρώτη φορά. Τελευταία φορά που βρέθηκε στον δρόμο του ΠΑΟΚ ο Τζοβάρας ήταν το περσινό 3-1 με τον Πανιόνιο στην Τούμπα, όχι το πρωτάθλημα, για το κύπελο. Ο Μπουξμπάουμ και ο Κωνσταντιος ορίστηκαν ως βοηθή του. Τέταρτος διαιτητής θα είναι ο Μπεκιάρης, τη στιγμή που ο Ζαχαριάδης θα είναι ο διαιτητής του αγώνα κυπέλου μεταξύ Ξάνθη και Ολυμπιακού στα πηγάδια. Θα αναφερθούμε λίγο αργότερα και στις σημερινές δοκιμές του Ράσβαν Λουτσέσκου. Εντάξει, θα πάμε λίγο να συνομιλήσουμε με τον Νίκο Μοσχοβίτη για τον αγώνα της ομάδας μπάσκετ. Θα σας πω σε ένα λεπτάκι πώς θα κερδίσετε εύκολα 10 εισιτήρια για τον αυριανό αγώνα του ΠΑΟΚ με την Χάπολ Χολών. 7.30 είναι ο αγώνας στο Παλατάκι, οπότε να είστε λίγο stand-by στο επόμενο λεπτό. Αφού έχουμε τον Νίκο στη γραμμή, θα σας ενημερώσω για το πώς θα κερδίσετε εισιτήρια για να βρεθείτε αύριο στο Παλατάκι στις 7.30, κρίσιμος αγώνας για την πορεία του ΠΑΟΚ στο FIBA Champions League. Θα μας τα πει καλύτερα ο Νίκος, στον απόϊχο της νίκης του ΠΑΟΚ στη Ρόδο μέσα από πολλά προβλήματα. Ο δικέφαλος έμεινε όρθιος με κορυφαίο φυσικά τον Βαγγέλη Μαργαρίτη, ο οποίος αγωνίστηκε εξ ολοκλήρου νομίζω σαν σέντερ. Ο ΠΑΟΚ μπόρεσε και πήρε μια νίκη που βελτιώνει την βαθμολογική του θέση και σίγουρα δίνει στην ομάδα ενέργεια για να ανταπεξέλθει στις επόμενες υποχρεώσεις, χωρίς πλέον τον Μορέιρα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κι άλλη αποχώρηση τις επόμενες μέρες. Θα μας τα πει καλύτερα ο Νίκος, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Και πριν τον καθυσπερίσουμε, να πω ότι οι πρώτοι 10 που θα καλέσουν τώρα στο 2-3-10, 2-87 και 3-8 θα κερδίσουν αυτόματα ένα εισιτήριο για το αυριανό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Χολών. Ξαναλέω, πολύ εύκολα, 2-3-10, 2-87 και 3-8. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα, Στέλιο, καλησπέρα και στους φίλους κρατές του Λίμπερο. Και καλή εβδομάδα. Γεια σου, αγάπη. Γεια σου, καλή εβδομάδα. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, λέγαμε την Παρασκευή ότι υπήρχε λίγο μια δυσκολία ενώ ψυχολοσού, αλλά τελικά... Η ομάδα της ομάδας
η εικόνα της ομάδας ήταν αυτό που λένε, το να αφήσει τα προβλήματα έξω από το γήπεδο και όλα αυτά. Πραγματικά έγινε. Ναι. Στο 100%. Και νομίζω ότι, δηλαδή, το ΠΑΟΚ από την αρχή του αγώνα στη Ρόδο μέχρι το τέλος είχε τον έλεγχο. Και τα όποια θέματα μπορεί να είχε, όχι απλά δεν φάνηκαν. Αλλά αν κάποιος δεν ήξερε κιόλας τι συνέβη μέσα στην εβδομάδα, μπορεί να μην μπορούσε να το σκεφτεί καν ότι αυτή η ομάδα έχει κάποια θέματα αγωνιστικά. Ήταν στο 100% έτοιμος, πολύ συγκεντρωμένος, με φοβερή διάθεση για τη νίκη, με πολύ μεγάλη ενέργεια μέσα στο μάτς. Και νομίζω ότι αυτά τα στοιχεία, σε συνδυασμό με την ποιότητα που έχει ακόμα και τώρα που του έφυγε ο Μωρέιρα, για παράδειγμα, με τέτοιες ομάδες όπως ο Κολοσσός, φυσικά και παίζουν ρόλο. Δεν είναι τυχαίο ότι ΠΑΟΚ έχει τρεις συνεχόμενες εκτός έδρας νίκες με ομάδες οι οποίες είναι χαμηλά στη βαθμολογία, και κάποια από αυτές μπορεί και να βρεθεί στην Α2 του χρόνου, ή τέλος πάντων μπορεί να διεκδικεί την παρουσία της στην Α1 ως το τέλος. Αλλά και στα τρία παιχνίδια πλην του Πανιωνίου, που εκεί του χρειάστηκε λίγο παραπάνω ποιότητα του γκος, ας πούμε, κέρδισε και πιστικά, και δίνοντάς την εντύπωση μέσα στα μάτς ότι είτε έτσι είτε αλλιώς θα τα κερδίσει. Απλά αυτό που ήταν το Σάββατο που ήταν το διαφορετικό ήταν ότι είχε προκύψει μια πολύ δύσκολη εβδομάδα με όλα αυτά τα ζητήματα με τα οικονομικά, τα οποία μας είχαν βάλει ένα ερωτηματικό για το πώς θα εμφανιστεί η ομάδα στη Ρόδο. Και στη λογική βέβαια ότι και ο Κολοσσός έπαιζε να μάθει λίγο για αυτόν, έτσι. Γιατί και για τους γηπεδούχους ήταν ένα πολύ, πολύ σημαντικό παιχνίδι. Από κατάφερε όμως να κερδίσει εύκολα, όπως δείχνει ο τελικός σκορ, και νομίζω ότι μπορούσε να έχει καθαρίσει και πιο νωρίς το παιχνίδι. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε ένα κομμάτι στη δεύτερη περίοδο και ένα ακόμα κάπου εκεί στα μέσα της τρίτης, λίγο μετά το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, κατά τα άλλα πάω και στον απόλυτο έλεγχο, ήταν πολύ έτσι έτοιμος να αντιμετωπίσει τον Κολοσσό και έβγαλε διαφορετικούς πρωταγωνιστές πάλι. Έτσι. Ο Μαργαρίτης έκανε μια φοβερή εμφάνιση σε άμυνα και επίθεση, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο στην άμυνα. Ο Σχίζας ήρθε από την άκρη του πάγου και έδωσε πάρα πολλές λύσεις. Ένα παιδί που δεν τον έχουμε δει φέτος, είναι η αλήθεια, παρότι ήρθε φέτος το καλοκαίρι μέσα στο rotation, δεν έβρισκε ρόλο, διάφορα πράγματα. Σε αυτό το μάτς με τον Κολοσσό κατάφερε να αποτελέσει και παράγοντα της ομάδας. Σημαντικός ήταν και ο Χάτσερ. Δηλαδή, σε παιχνίδι που ο Χρυσοκόπουλος δεν ήταν καλός και έδωσε και ένας τραυματισμός. Σε παιχνίδι που ο Γκος δεν τραβούσε τόσο πολύ επιθετικά, ο ΠΑΟΚ είχε τις λύσεις, παίζοντας και σωστό μπάσκετ, έτσι, σε αυτό το μάτς του Σαββάτου. Νομίζω, Νίκο, σε αυτές τις περιπτώσεις, δύο τρατινά. Ή η ομάδα συσπυρώνεται και ανεβάζει ο κάθε παίκτη ένα 10-20% και καλύπτει το κενό του παίκτη των παικτών που φύγανε, ή την παίρνει κάτω βόλτα με το καλημέρα. Ο ΠΑΟΚ βρέθηκε στην πρώτη επιλογή, εντάξει. Μπορεί να συνεχίσει έτσι η ομάδα, ας πούμε, ή κάποια στιγμή τελειώνει και αυτό το πράγμα, πιστεύεις? Κοίτα, εγώ πιστεύω ότι γενικότερα σε δύσκολες καταστάσεις, σε μια ομάδα μέσα, η ομάδα 9-10 φορές συσπυρώνεται. Αν έχει τις βάσεις που ο ΠΑΟΚ τις έχει. Συμφώνουμε. Αν δεν έχει τις βάσεις, διαλύεται. Συμφώνουμε. Το ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει έναν ελληνικό κορμό παιχτών που είναι στην ομάδα κάποια χρόνια και κάποιων παιδιών που ξέρουν τι είναι ο ΠΑΟΚ, είναι σημαντικό στις καταστάσεις αυτό. Είναι σημαντικό. Γιατί, ας πούμε, ο ξένος με το που ήρθε το ένα θέμα έφυγε. Ο ένας. Μπορεί να φύγει κι άλλος, δεν ξέρω, αν δεν βρεθεί λύση σχετικά άμεσα. Ο Έλληνας είναι λίγο διαφορετική κατάσταση. Έτσι. Και ο Έλληνας θα βάλει και λίγο κάτω τον εγωισμό του, θα δώσει το κάτι παραπάνω στα δύσκολα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να πορευτεί έτσι. Δηλαδή, να μην βρει μια λύση στο οικονομικό, σιγά σιγά, έτσι, εγώ δεν σου λέω ότι ξαφνικά θα εμφανιστεί ένας, θα τα δώσει όλα τα χρήματα και θα είναι κομπλέ όλα και θα είναι όλοι πληρωμένοι στην ώρα τους. Mm. Έτσι. Μιλάμε για κάποια χρήματα να δοθούν στους παίκτες, να υπάρξει σιγά σιγά μια ομαλοποίηση της κατάστασης. Έτσι. Ομαλοποίηση σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Όπως ήταν και πάνω τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, όχι το πάνω τα προηγούμενα χρόνια πλήρωνε μία του μήνα. Έτσι. Αλλά δεν υπήρχε αυτή η αβεβαιότητα που υπάρχει τώρα. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό σε αυτό το κομμάτι να βρεθεί μια λύση σιγά σιγά, ούτως ώστε να φύγει από το μυαλό των παιχτών αυτή η αβεβαιότητα και να είναι το δυνατόν περισσότερο συγκεντρωμένοι σε αγωνιστικές υποχρεώσεις. Το δείχνουν στα παιχνίδια ότι είναι 100% συγκεντρωμένοι και είναι προς τιμήν τους αυτό. Έτσι. Και φυσικά σε αυτό που είπαμε για τη συσπήρωση βοηθάει βέβαια, όπως καταλαβαίνεις, το θετικό αποτέλεσμα. Έτσι. Είναι αλλιώς μετά από μια τέτοια εβδομάδα που προηγήθηκε να πας με στη Ρόδο και να χάσεις, και είναι αλλιώς μετά από μια τέτοια εβδομάδα να πας με στη Ρόδο να δεις μια καλή εικόνα, να πάρεις μια πιστική νίκη και να κάνεις μια καλή εμφάνιση. Έτσι. Φυσικά και παίζει και αυτό ρόλο στο κομμάτι της ψυχολογίας και της συσπήρωσης της οποίας συζητάμε. Πάμε λίγο στα φρέσκα. Υπάρχουν και κάποια θέματα για το Πυριανό. Mm-hmm. Ναι, υπάρχουν. Εκεί πήγα να πάω.
Υπάρχουν, ναι, αλλά νομίζω ότι εύκολα ή δύσκολα θα ξεπεραστούν. Δηλαδή, πιο πολύ λίγο το βλέμμα είναι στο Χρυσικόπουλο, γιατί αυτό το διάστημα που έπαθε το Σάββατο, εντάξει, δεν ήταν βαρύ, απλά επειδή είναι πολύ μικρό το χρονικό διάστημα ανάμεσα στα παιχνίδια Σάββατο με Τρίτη, υπάρχει έτσι μια ανησυχία. Νομίζω ότι θα ξέρουμε σήμερα στην προπόνηση, και αν δεν ξέρουμε σήμερα, νομίζω ότι ο Χρυσικόπουλος αύριο, είτε έτσι είτε αλλιώς, φύγοντας λίγο τα δόντια, θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι με τη ΧΑΠΟΕΛ Χολών. Του Χάτε χθες ήταν κυρίως προληπτικός ο λόγος που έμεινε, και μια επιβάρηση στο Λαγωνοψωήτη. Μια μικρή ίωση ο Κόνιαρης, εντάξει. Ναι, μεν χάσανε μια προπόνηση, αλλά δεν νομίζω ότι θα παίξει ρόλο αυτό σε απουσία τους τώρα στο αυριανό παιχνίδι. Σε τι κατάσταση, Νίκο, είναι η Χολών, και αν είναι πολύ σημαντικό ή λίγο σημαντικό που έχουν να καλύψει, εφόσον φυσικά πάρει την νίκη, εντάξει, αυτό είναι το σημαντικότερο, και τη διαφορά των 4 πόντων που έχασε στην έδρα της Χολών. 4 είχε χάσει. Κάτσε, γιατί μπροστά μου το είχα. Δεν θυμόμουν απ' έξω. Νομίζω ότι είχε χάσει 12. 78-62. 72-68. 72-68. 72-68. 4 πόντους είχε χάσει. Ναι. Κοίτα, σε πρώτη φάση το πιο σημαντικό είναι η νίκη. Προσπαθώ να θυμηθώ λίγο, γιατί το Champions League με αυτά που έχουν γίνει μέσα αυτές τις μέρες, όχι έχει μείνει απλά πίσω στο μυαλό μου. Είναι σαν κάτι που γινόταν πριν 5 χρόνια. Sorry. Τελειώσαν τα εισιτήρια, παιδιά. Μην καλείτε άλλο. Καλύψαμε τους 10 που θα δουν αύριο δωρεάν το παιχνίδι με τη Χολόν. Συνέχισε, Νίκο, sorry. Η Χολόν έκανε μια ήττα την προηγούμενη αγωνιστική μέσα στην έδρα από τη Βενέτσια στο τέλος, με 69-70. Νομίζω ότι πρέπει να είναι στο ίδιο ρεκόρ με τον ΠΑΟΚ τώρα που μιλάμε, οι Ισραηλινοί. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι για την νίκη. Η Χολόν είναι μια ομάδα που, ναι μεν, προέρχεται από μια έδρα Champions League πριν 3 εβδομάδες, αλλά και στο κύπελλο πήρε την πρόκριση και 2 παιχνίδια συνεχόμενα πήρε στο Ισραήλ, και έχει κάνει μια αλλαγή η οποία είναι σημαντική. Θα δούμε κατά πόσο θα τη βοηθήσει ή μπορεί να την μπερδέψει. Έχει τραυματιστεί ο Καλίφ Γουάιατ, ένας Αμερικανός υψηλού επίπεδου και σημαντικός στο rotation της ΧΑΠΟΕΛ Χολών. Έπαιξε χωρίς αυτό στα 2 παιχνίδια του πρωταθλήματος που τα κέρδισε. Έχει πάρει αντικαταστάτη όμως. Έχει επιστρέψει ο Σκότι Ρέινολτς, ο οποίος, από όσο ξέρω, έχει δηλωθεί κανονικά στη λίστα για το παιχνίδι, είναι να είναι στην αποστολή. Παίκτης ο οποίος έχει μεγάλη εμπειρία, είναι ένας γκάρντ που είναι 30 χρονών, είναι η τρίτη του θητεία, αν δεν κάνω λάθος, στη ΧΑΠΟΕΛ Χολών. Οπότε θέμα προσαρμογής στην ομάδα δεν νομίζω να υπάρχει. Καλά στοιχεία, είναι σκόρερ, είναι λίγο διαφορετικός από τον Γουάιατ, που τέλος πάντων είναι ένας παίκτης σκόρερ και δημιουργός, αλλά λίγο πιο old school. Αυτός είναι πιο έτσι σύγχρονος, να το πω έτσι. Αλλά γενικά η Χολών είναι μια ομάδα που βασίζεται πάρα πολύ στον αμερικανικό κορμό της, έχει αρκετή ποιότητα εκεί. Ο ΠΑΟΚ στο πρώτο παιχνίδι, νομίζω ότι αν δεν είχε εκείνη τη διαιτησία θα το έπαιρνε μέσα στο Ισραήλ. Ήταν πολύ καλά διαβασμένος. Γενικά ο ΠΑΟΚ τα παιχνίδια τα διαβάζει καλά τις περισσότερες φορές. Όταν μπορεί να ματσάρει ενέργεια και αθλητικότητα, γιατί αυτό είναι το κομμάτι που του λείπει πολλές φορές, η αθλητικότητα που έχουν άλλες ομάδες, δηλαδή με Telekom Vonis δεν μπορούσε να ματσάρει αυτό το πράγμα και το πλήρωσε 2 φορές. Τα άλλα παιχνίδια όλα τα έχει διαβάσει καλά. Δηλαδή με τη ΧΑΠΟΕΛ Χολών, αν δεν υπήρχε ο τρόπος στον οποίο σφύριζε εκείνος ο Ιταλός, ο ΠΑΟΚ εύκολα το μάτς θα το έπαιρνε. Τώρα είναι λίγο διαφορετική η κατάσταση, γιατί εντάξει, έχει περάσει πολύ καιρό από τότε. Η Χολών έχει δεμένα καινούργιο παίχτη, είναι λίγο ερωτηματικό. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει το κίνητρο φυσικά, και αν διαβάσει και σε αυτό το μάτς καλά τη Χολών, επειδή ναι μεν έχει Αμερικανούς καλούς, αλλά δεν είναι ομάδα που έχει και τίποτα τρομερές συνεργασίες, παίζει κάποιο τρομερό μπάσκετ, έχει αρκετή ποιότητα γιατί έχει καλούς Αμερικανούς παίκτες. Αλλά νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να τη ματσάρει ο καλός ΠΑΟΚ, έτσι. Έτσι όπως είναι τώρα. Να σου πω κάτι. Χωρίς το Μορέιρα. Όπως είναι τώρα η κατάσταση, εντάξει, την Ερήφη είναι στους 17 βαθμούς με ρεκόρ 8-1. Η μοναδική ήταν από τον ΠΑΟΚ, εντάξει. Mm-hmm. Η Βενέτσια είναι στο 6-3 όπως και η Χολών. Ο ΠΑΟΚ είναι στο 5-4. Mm-hmm. Η Ναντέρ είναι στο 4-5, η οποία Ναντέρ παίζει την Ερήφη. Φαντάζομαι λογική λέει ότι θα χάσει. Mm-hmm. Άρα θα πάει στο 4-6. Εάν ο ΠΑΟΚ πάει στο 6-4, καλύψει την καλύψη διαφορά των 4 βαθμών, μακάρι να την καλύψει. Νομίζω ότι δεν το λες σφραγίζει την πρόκριση, αλλά ένα βηματάκι σημαντικό το κάνει. Όχι, δεν τη σφραγίζει, δεν τελειώνει κάτι. Απλά σημαντικό βήμα κάνει. Είναι παιχνίδι στο οποίο ακριβώς, αν κερδίσει, πιάνει τη ΧΑΠΟΕΛ Χολών στην τρίτη θέση και στο ρεκόρ της. Αν καταφέρει να πάρει και τη διαφορά που είπες και εσύ, ακόμα καλύτερα, γιατί είναι μικρή διαφορά. Δεν είναι διαφορά 12-13-15 πόντων που να πεις ότι θέλει κάποια τρομερή έξτρα προσπάθεια. Οι 4 πόντοι και σε ένα κλειστό παιχνίδι μπορούν να περάσουν, οι 5. Νομίζω ότι είναι παιχνίδι πολύ πολύ σημαντικό. Όπως ήταν πολύ σημαντικό και το μάτς με τη Βενέτσια που ΠΑΟΚ το κέρδισε. Και έτσι είχε την καβάντζα, να το πω, να χάσει και με τη Βόνη.
να μην υπάρχει τυπών δηλαδή, στη λογική ότι πρέπει είναι τελικός να το κερδίσω το παιχνίδι. Έτσι και τώρα αυτό το μάτι είναι επίσης πολύ 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 σημαντικό για τη μάχη της πρόκρισης. Ακόμα τώρα που μιλάμε για 10η αγωνιστική, έχουμε ακόμα 5 μάτς μπροστά μας. Οι ομάδες που διεκδικούν πρόκριση είναι 6. Γιατί είναι εκείνη που έκανε τέλεγον πόνις την προηγούμενη αγωνιστική με τον ΠΑΟΚ, είναι μέσα στο κόλπο. Έτσι. Ο ΠΑΟΚ έχει να πάει και στη Γαλλία να παίξει με την Αντέρ. Την επόμενη αγωνιστική. Την επόμενη αγωνιστική. Νομίζω ότι αυτά τα δύο μάτς πλέον τα αποτελέσματά τους μπορούν να ορίσουν την παρουσία του ΠΑΟΚ στην νοκάουτ φάση. Μετά έχει τα δύο μάτς με τις δύο θεωρητικά δύναμες, στην Ελβετία με τη Φριμπούργκ και εδώ στη Θεσσαλονίκη με την Όπαβα την Τσέχικη και τελευταία αγωνιστική την Τενερίφη, η οποία λογικά μέχρι τότε και θα έχει προκριθεί και η πρώτη θα είναι. Ναι, γιατί οπότε ότι... αυτά τα δύο μάτς τώρα αρχίζουν να μένουν στον αυριανό, είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικά. Ναι, γιατί την Τετάρτη παίζει Ναντέρ με τη Βόνη, οπότε θα υπάρξει απώλεια εκεί. Mm-hmm. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ παίζει με τη Χολόν. Η Βενέτσια, εντάξει, δεν νομίζω να έχει πρόβλημα με την Οπάβα στην έδρα της. Okay. Yeah, αλλά... νομίζω ότι η Οπάβα είναι, αν όχι πιο αδύναμη του τουρνουά, μία από τις πιο αδύναμες ομάδες. Ναι. Η Τσέχη. Αλλά αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει την Χολόν και ξαναλέω, λογικά είναι αντέ, δεν θα τα καταφέρει μέσα στην Τενερίφη. Θα είναι τεράστια έκπληξη, έτσι δεν είναι, αν μπορέσει και πάρει διπλό. Εντάξει, κοίταξε. Το έχει κάνει ο ΠΑΟΚ, έτσι. Δεν μπορείς να αποκλείσεις, αλλά οι πιθανότητες περισσότερες είναι για την Ερήφη. Οπότε μπορεί να βρει τον ΠΑΟΚ το βράδυ της Τρίτης ή της Τετάρτης, αν θέλεις να ολοκληρωθεί και η αγωνιστική, στο συν 2 από τις υπόλοιπες ομάδες. Ειδικά από την Αντέρ. Ναι. Εντάξει, θα είναι το καλύτερο σενάριο. Θα έχει γίνει ένα καλό βήμα πρόκρισης, νομίζω. Είναι πολύ σημαντικό στο αυριανό παιχνίδι. Εγώ δεν σου λέω να έχει πάλι το γήπεδο την εικόνα που είχε με τον Ολυμπιακό, την εικόνα που είχε με τον Άρη, αν μπορεί θα είναι το καλύτερο. Αλλά μια εικόνα όπως η Βενέτσια, ας πούμε, που είχε 2.500-3.000 κόσμο θα είναι πολύ καλό. Θα είναι πολύ καλό και για διάφορους λόγους. Η ομάδα έχει ανάγκη τη στήριξη. Ειδικά στη φάση που είναι τώρα ένα παραπάνω, να μπουν οι παίχτες και να καταλάβουν ότι η προσπάθεια που κάνουν έχει ένα αντίκρισμα, ρε παιδί μου. Δηλαδή να μην μπουν σε ένα γήπεδο άδειο που θα έχει 500-600 άτομα και θα παίζουν μεταξύ τους. Και έχει μεγάλη σημασία το παιχνίδι. Δηλαδή. Δεν κρίνεται η πρόκριση αύριο, δεν τελειώνει ό,τι και να γίνει, δεν κερδίσει ο ΠΑΟΚ είτε χάσει. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να κερδίσει και να κάνει ένα πολύ αποφασιστικό βήμα για την επόμενη φάση. Οπότε νομίζω ότι ένα ζεστό παλατάκι θα είναι πολύ σημαντικό. Και κυρίως, ας αφήσουμε όλα τα άλλα, για την προσπάθεια αυτών των παιχτών. Αυτών που μπορεί να πέρασαν μια πολύ δύσκολη εβδομάδα, αλλά το Σάββατο στη Ρόδο βουτούσαν στο τέλος ο Σχίζας με το σκορ τελειωμένο τη νίκη να κάνει τάπα. Ήξερε εγώ Αθηναίο που έπεσε στα κάγκελα για να πάρει μια μπάλα. Αυτή είναι η παίξη. Ο Μαργαρίτης που έκανε τα πάντα το περασμένο Σάββατο. Νομίζω ότι για αυτούς είναι λίγο παραπάνω το κίνητρο, έτσι, να δουν λίγο κόσμο περισσότερο, να καταλάβουν ότι έχουν τον κόσμο δίπλα τους αυτή την προσπάθεια που κάνουν. Χώρια, τα εξαγωνιστικά που εντάξει είναι κάτι άλλο. Εισιτήρια από 10 ευρώ, σήμερα μέχρι τις 6 και αύριο 10 με 6. Εντάξει, γενικότερα έτσι, θα πρέπει ο κόσμος και μέσα στο Γενάρη που υπάρχουν σημαντικά παιχνίδια εντός έδρας, με την ΑΕΚ είναι ένα, έτσι δεν είναι. Θα πρέπει όσο γίνεται περισσότεροι αυτοί που αγαπάνε το μπάσκετ σε πρώτη φάση, την ομάδα μπάσκετ και κατά δεύτερο αυτοί που αγαπάνε όλα τα τμήματα του δικεφάλου να έχουν ένα παραπάνω λόγο να βρεθούν στο γήπεδο. Κυρίως για τα παιδιά αυτά, την ηθική εκπαίδευση. Γενικά μέσα στον προηγούμενο καιρό η κινητοποίηση του κόσμου είναι καλή. Δηλαδή και με τον Άρη και με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό λίγο λιγότερο και με τη Βενέτσια. Δηλαδή ο κόσμος όσο μπορούσε στήριξε. Έτσι. Okay, μπορεί να μην το πίνγαρε το παλατάκι, αλλά όσο μπορούσε ήταν εκεί. Θα μου πεις αυτό παίζει ρόλο και ο αντίπαλος. Έτσι. Φυσικά και παίζει ρόλο. Είναι αλλιώς να παίζει πάω Ολυμπιακός, αλλιώς να παίζει πάω Χαπόλ Χολόν. Το καταλαβαίνω. Έτσι. Αλλά η ανάγκη είναι ίδια. Και ίσως τώρα να είναι και λίγο παραπάνω για την παρουσία του κόσμου στο γήπεδο. Ναι. Ωραία. Σε ευχαριστούμε, Νίκο. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε καλή πολύ. Συνέχεια. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Νίκος Μοσχοβίτης. Μας έβαλε και λίγο στα μπασκετικά. Και θα επιστρέψουμε με το ποδόσφαιρο. Είμαστε και αναμονή αποστολής, νομίζω. Δεν έχει βγει ακόμη κάτι από την Τούμπα. 10.30 ήταν η προπόνηση, να θυμάμαι καλά. Ναι. Λογικά, σύντομα θα πρέπει να έχουμε αποστολή. Θα πούμε λίγο και στο μυαλό του Ράσμα Λουτσέσκου για τις δοκιμές. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, μαζί μας είναι το Alter Ego. Αναλυτικά ειδήματα για όλα τα γούστα, μοναδικά σχέδια σε γαμπριάτικα κοστούμια για να ξεχωρίσετε στο γάμο σας, σε εντυπωσιακά χαμηλές τιμές. Και εκεί θα βρείτε πάρα πολλά κοστούμια, σακάκια, παπούτσια, κάλτσες, ζώνες, πάρα πολλές επιλογές και πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον. 23 Μαρτίου 12 στην Ευκαρπία το ένα κατάστημα, Καλαμαριά Πασαλίδη 85 και στο κέντρο Παύλου Μέλλα 36 και alterego-fashion.gr
για να μπείτε και με την ησυχία σας να δείτε όλα τα σχέδια. Μαζί μας είναι και τα Naxus, τα κορυφαία παπούτσια που μπορείτε να βρείτε. Αυτές τις ημέρες οι εκτόσεις είναι πολύ μεγάλες σε όλα τα καταστήματα NAC. Είναι μια ευκαιρία να περάσετε από εκεί. Ένα στην πλατεία Αγίας Σοφίας, ένα στο Mediterranean Cosmos. Για όσους ταξιδεύουν, υπάρχει και στο Ελευθέριος Βενιζέλος και φυσικά πάρα πολλά στόκ μέσα στην πόλη. Naxus υπάρχουν στην Mackenzie King. Εντάξει, Baby NAC υπάρχει επίσης στη Mackenzie King 4. Υπάρχει Baby NAC για τα μικρά παιδιά σας στο Mediterranean Cosmos. Υπάρχουν δύο καθήματα στόκ στην οδό Βασιλής Σόλγας. Υπάρχει NAC Outlet στην Παύλου Μελά 12. Υπάρχει και ένα μεγάλο outlet Mega NAC στην Γιουρική Σχολή 43. Γενικότερα, και ένα στο Αν Σαλόνικα. Όπου και να βρίσκεστε, νομίζω με προσφορές αγάπη που ξεπερνούν το 70%, ειδικά στα στόκ, είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να πάρετε και ένα και δύο και τρία ζευγάρια με ανάμεσα σε μια γκάμα από πάρα πολλές επώνυμες μάρκες. Και φυσικά NAC.gr για να μπεις με την ησυχία σου να δεις όλα όσα υπάρχουν με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Και μαζί μας είναι και ο Φτύκας, πλακάκια και είδη υγιεινής, με νέες προσφορές που τρέχουν σε επιλεγμένα είδη όλο αυτό το διάστημα. Οικονομικές λύσεις για πλακάκια μπάνιου με 5 και 6 ευρώ τετραγωνικό μέτρο και προϊόντα από τους μεγαλύτερους Ισπανικούς και Ιταλικούς οίκους με δωρεάν μεταφορά στον χώρο σας. Ο Φτύκας είναι στην κάτω Τούμπα Πόλουνος 39 πάνω από τον κήπο του Καλού, τηλέφωνο 905-503. Υπάρχει σήμερα παράσταση του Τάκη Ζαχαράτου. Είναι η εξαναβολή, από ό,τι διαβάζω. Εντάξει. Λοιπόν, υπάρχουν θέσεις στο θέατρο Βεργίνα, όχι πάρα πολλές, αλλά υπάρχουν. Η επόμενη θα είναι Παρασκευή 11 Ιανουαρίου, Σάββατο και Κυριακή, οι δύο επόμενες. Κλείστε γέρο στα εισιτήριά σας για να απολαύσετε τον Τάκη Ζαχαράτου στο πιο λαμπερό σόου της καριέρας του. Στα ταμεία του καζίνο όλο το 24ωρο, ticketservice.gr, καταστήματα public. Είναι προαιρετική η είσοδος στο καζίνο, στο Ρίζιση Καζίνο Θεσσαλονίκη. Αν θέλετε πριν ή μετά την παράσταση να δείτε και να δοκιμάσετε την τύχη σας, πρέπει απλά να έχετε συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας σας. Δεν υπάρχει ηλικιακός περιορισμός. Αν θέλετε, απλά να πάτε στο θέατρο Βεργίνα και να απολαύσετε τον Τάκη Ζαχαράτου. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε με τα δεδομένα και τις δοκιμές του Ράσμα Λουτσέσκου εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Παναχαϊκή στην Πάτρα. Εδώ είμαστε στην τελική ευθεία για το σημερινό ΠΑΟ 24, το πρώτο της εβδομάδας. Είχαμε ένα ωραίο πηγαδάκι με τα παιδιά που θα ακολουθήσουν στον ντεμπούτο του σήμερα. Εντάξει, αξιόλογοι συνάδελφοι, πολύ καλοί φίλοι όλοι. Μας κρέμασαν όμως τέργιο γιατί έχασα ένα σημαντικό στοίχημα της ημέρας. Δεν μπορώ να πω τίποτα παραπάνω. Αλλά... Κοίταξε, σου έδωσα το δικαίωμα της πρώτης επιλογής, την οποία θα έκανα και εγώ αν επέλεγα πρώτος. Επίτηδες το η επιλογή που μου άφησες δεν μου άρεσε πολύ, αλλά τελικά μας οδήγησε στο ταμείο, αγάπη. Οπότε αύριο κανόνες, εμείς σε ψάχνουμε. Σε θέλω... Μπορεί να μην είμαι πολύ καλά αύριο. Θα στο θυμίσω στις 8 το πρωί. Σίγουρη. Λοιπόν, τελείωσε προπόνηση. Καλά, φυσιολογικά η προπόνηση έχει τελειώσει. Ήταν στις 10.30 στην Τούμπα. Τελευταία, προφανώς έγιναν και εκεί διάφορες δοκιμές και σήμερα. Είχαν γίνει κάποιες και χθες. Έχουμε διάφορα μηνύματα στο Facebook του ΠΑΟΚ 24. Άμα ανοίξει εδώ. Λοιπόν, προφανώς εντάξει, είναι όλα για το θέμα του Αλεξάνδρ Πρίγιοβιτς. Τι κακιά μοίρα αυτή η ομάδα. Τώρα που πλησιάζουμε μετά από τόσα χρόνια, φεύγει ο γκολτζής μας χωρίς να αναφέρεται λύση. Είναι το ένα. Καλησπέρα, καλή χρονιά. Ό,τι γκολ και να πάρουμε από χαφ και λοιπούς δεν καλύπτονται. Χαρακτηριστικό παράδειγμα. Δεν καλύπτονται, όχι. Δεν καλύπτονται. Η σχέση Ρεάλ με Ρονάλντο. Οι άλλοι δεν κάλυψαν το κενό. Ελπίζω να βρουν φορ που θα προσαρμοστεί γρήγορα. Το καλό είναι ότι ο ΠΑΟΚ είναι ίσως 8 παιδιά. Τα παιχνίδια είναι μετρημένα. Τα δύσκολα παιχνίδια ακόμα πιο μετρημένα. Εντάξει, σίγουρα και εγώ αυτό πιστεύω, ότι τα γκολ δεν καλύπτονται εξ ολοκλήρου. Εκτός αν ο ΠΑΟΚ αποδειχθεί τόσο ικανός ή τόσο τυχερός όπως πέρσι, τέτοιο καιρό που πήρε τον Πρίγιοβιτς, γιατί είναι και θέμα τύχης, όπως και να το κάνουμε. Κόλλησε ο Πρίγιοβιτς. Πολύ μεγάλο μερίδιο θεωρώ εγώ σε αυτή την αποτελεσματικότητα του Σέρβου και το πώς τον έβαλε στο παιχνίδι σταδιακά ο Ράσμα Λουτσέσκου, γιατί άλλον Πρίγιοβιτς, αγάπη, είδαμε στο ξεκίνημα και άλλον Πρίγιοβιτς βλέπουμε εδώ και ένα χρόνο, ναι. Μέσα στο 18, εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Μακάρι ο ΠΑΟΚ να κάνει μια εξίσου καλή επιλογή, αλλά τα γκολ του Πρίγιοβιτς θεωρώ εγώ δεν καλύπτονται. Οκ. Okay.
Γι' αυτό και λέω πρέπει να βοηθήσουν να βάλουν πλάτη και οι υπόλοιποι να ανεβάσουν τα νούμερα και ο Πέλκας και ο Μπίσεσβαρ και ο Άρδα και ο Ελκαντουρί και ο Ζαμπά και ο Λιμνιός και ο Μαωρίσιο και ο Βαρέλα και ο Κρέσπο και ο Βιερίνια και όλη η κοινωνία στα μάτς που έρχονται. Βλέπω εντάξει. Τώρα επειδή είπε για Γουάρντα και έχουμε και ένα μήνυμα φίλου για τον Αιγύπτιο, επειδή έχει μονοπολίσει φυσικά το ενδιαφέρον μέχρι στιγμής ο Πρίγιοβιτς, υπάρχει και αυτό το θέμα για τον Γουάρντα. Υπάρχει ένα φιλολογικό ενδιαφέρον σε πρώτη φάση από την West Brom. Είναι ενήμερος και ο παίκτης. Δεν υπάρχει όμως κάτι περισσότερο σε αυτή τη φάση. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποια πρόταση. Το ενδιαφέρον είναι φιλολογικό. Οι Άγγλοι εξετάζουν την περίπτωσή του, τον παρακολουθούν. Έχει γίνει μια πρώτη ερώτηση, αλλά κάποια επίσημη πρόταση για τον ΠΑΟΚ δεν υπάρχει. Όπως νομίζω δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό τώρα που μιλάμε για την περίπτωση του Ελκαντουρί. Ναι, σωστό και αυτό. Από Ιταλία. Ναι, δηλαδή να υπάρχει ξεκάθαρη πρόταση κτλ. Κτλ. Δεν γνωρίζω εγώ ότι υπάρχει. Εντάξει, και νομίζω ότι δεν υπάρχει την παρούσα φάση. Είναι και αυτό ένα μέτωπο μικρό μένα, αλλά ανοιχτό μέτωπο δεν νομίζω. Να. Εντάξει, δεν είναι θέμα πρώτης γραμμής ο Ελκαντουρί, αλλά είναι και αυτό μια παράμετρος μέσα σε όλα τα υπόλοιπα. Τι θα γίνει με τον Μαροκινό, όπως τι θα γίνει με τον Χατσερίδη, αν αποχωρήσει, αν παραμείνει, είναι και αυτό ένα ζήτημα. Και απ' την άλλη, προκύπτει το ερώτημα, θα πάει ο ΠΑΟΚ με Βαρέλα Κρέσπο μέχρι το τέλος, και αν υπάρξει τιμωρία ή τραυματισμός ή ντεφορμάζει με οτιδήποτε άλλο. Μπορείς δηλαδή ποιος να ακολουθήσει, ο Χατσερίδης, ο Μαλεζάς, στον Τόσκα, ας πούμε, που μπορεί να παίξει στόπερ. Δεν ξέρω, παιδιά, γιατί. Δύσκολα. Γέρι να είναι και οι δύο, οι στόπερ, όπως και όλη η ομάδα. Ναι. Εντάξει, μέχρι το τέλος. Αλλά πρέπει να προβλέψεις τα πάντα, γιατί ειδικά στο μήνα Φεβρουάριο θα παιχτούν και οι δύο στόχοι. Ναι. Και το πρωτάθλημα και το κύπελο, γιατί θυμίζω. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ θα προκριθεί επί της Παναχαϊκής. Δεν υπάρχει η παραμικρή αφιβολία μέσα μου. Αλλά συνέχεια μπορεί να κάτσει κάλλιστα ένα ζευγάρωμα με τον Ολυμπιακό, με την ΑΕΚ, τον Ατρόμητο, ακόμα και τον Παναθηναϊκό που είδαμε και στην Τούμπα κάποιον ότι δεν είναι εύκολη λία. Ναι. Εντάξει, άρα στα ντέρμπι που έρχονται με ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και Ατρόμητο θα λέγαμε, βάλε μέσα άλλα δύο για το κύπελο. Μπορεί να είναι ακόμα δύο αν περάσει ο ΠΑΟΚ στους τέσσερις. Θα υπάρχουν μάτς συνεχόμενα με υψηλών απαιτήσεων. Και λες αυτό, ότι αν χτύπα ξύλο γίνει κάτι με κάποιον στόπερ, τι κάνεις? Εμπιστεύεσαι τον Τόσκα, ενεργοποιείς το Χατσερίδη, κοίτα, υπάρχει, βάζεις το Μαλεζά. Υπάρχει περίπτωση το Μαλεζά. Και μιας, για να το συνδέσουμε λίγο και με το αυριανό, υπήρξε και μια δοκιμή, κυρίως χθες, με το Μαλεζά για το αυριανό μάτς. Αλλά πρώτον, δεν φαίνεται ότι έχει πολλές πιθανότητες για αύριο, όντως να ξεκινήσει ο Μαλεζάς. Και γενικά. Μέχρι τώρα έχει φανεί ότι ακόμα και όταν χρειάστηκε δεν ήταν ο Μαλεζάς, ας πούμε, η πρώτη επιλογή για πίσω από Βαρέλα και Κρέσπο. Τα λέγαμε και με τον Σταύρο και κατηδίαν και το επόμενο διάστημα, επειδή ήμασταν και οι δύο στην Ολλανδία. Ναι. Εντάξει, ο Μαλεζάς έκανε, παιδιά, μια πάρα πάρα πολύ καλή, αποτελεσματική και άρτια προετοιμασία. Ναι. Δηλαδή, εάν δεν υπήρχαν τα ονόματα και τα συμβόλαια, θα μπορούσε να παίξει. Εντάξει. Και ήταν ο κάθε παίκτης ένας αριθμός, ας πούμε, ναι, και όχι ένα συμβόλαιο από πίσω. Ο Μαλεζάς έπρεπε να έχει τις συμμετοχές του Χατσερίδη. Ναι. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Okay. Να είναι ουσιαστικά ο τρίτος. Στα φιλικά ήταν πάρα πάρα πολύ καλός. Στις προπονήσεις ήταν αυτός που έπρεπε να είναι, με την εμπειρία του και την ποιότητά του. Okay, μπορεί να μην έχει τα χαζικά του Βαρέλα. Okay, αλλά είναι ένας ποδοσφαιριστής πάρα πολύ καλός. Σε σχέση με το Χατσερίδη. Που έχουμε δει, το Χατσερίδη. Που έχουμε δει και τις προπονήσεις που βλέπαμε στην προετοιμασία. Δεδομένα έπρεπε να είναι ο Μαλεζάς ένα βήμα μπροστά από το Χατσερίδη. Απλώς επειδή σε μια ομάδα υπάρχουν και ισορροπίες. Και όλοι καταλαβαίνετε το τι ακριβώς εννοώ. Εντάξει, δεν έχει πάρει χρόνο ο Μαλεζάς. Δεν είναι το θέμα του ΠΑΟΚ ο Μαλεζάς. Σαφώς. Εδώ ο ΠΑΟΚ δεν έχει ακόμα ανανεώσει τους δύο βασικούς στόπερ. Εμείς το πήγαμε λίγο πιο μακριά. Αλλά επειδή το διεκίνεστη προβλέπει, πρέπει ο ΠΑΟΚ να δει όλα τα ενδεχόμενα. Και αυτό που λέγει και ο Σταύρος, να τελειώσει τα θέματα εάν γίνεται αύριο. Εγώ επειδή δεν είμαι τόσο αισιόδοξος, γι' αυτό και είπα, ας τα τελειώσει μέχρι την Παρασκευή.
Ναι. Δεν έχει κανένα περιθώριο. Ναι. Αυτό που έλεγες πριν εσύ για το δυτικό, το περιμένουμε μέσα στη μέρα, έτσι. Ναι, το περιμένουμε μέσα στην ημέρα. Είναι η ένσταση του Ολυμπιακού στην απόφαση της Super League να ξεκινήσει το πρωτάθλημα με τα παιχνίδια της 15ης αγωνιστικής. Ναι. Έχει κάνει ο Ολυμπιακός ένσταση προσφυγή στο διαιτητικό. Θα συνεδριάσει σήμερα. Θα πάρει την απόφαση, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, εντός της ημέρας. Άρα θα ξέρουμε σήμερα τι αγωνιστική θα δούμε την Κυριακή. Είναι φοβερό πάντως, όχι μόνο για τον ΠΑΟΚ, για όλες τις ομάδες, εντάξει, να μην ξέρουν οι προπονητές τώρα που μιλάμε ποιον θα αντιμετωπίζουν την Κυριακή και κατ' επέκταση σε ποιο γήπεδο, τι ώρα. Είναι, παιδιά, απλά τραγικό. Ναι, γιατί τώρα είναι τραγικό. Δεν έχουμε γενικά εικόνα, ακόμα και αν μείνει όσο έχει, δεν έχουμε εικόνα για τη συνέχεια. Δηλαδή, αν κάποιος έχει το χρόνο, εγώ το έχω κάνει κάποια στιγμή, να ψάξει τα πρωταθλήματα της Κένιας, της Ζουαζιλάνδης, της Ινδονησίας, της Μάλτας, των Φιλιππίνων, δεν ξέρω, του Πακιστάν. Εντάξει, υπάρχει, παιδιά, πρόγραμμα. Και δεν κάνω πλάκα τώρα. Όχι, είναι γεγονός αυτό. Αυτό συμβαίνει κάθε χρόνο. Υπάρχει ένα πρωτάθλημα στον κόσμο ολόκληρο. Δεν ξέρω τι γίνεται μόνο στη Βόρεια Κορέα, αλλά ελπίζω και εκεί πέρα υπάρχει ένα πρόγραμμα. Μάλλον εκεί δεν υπάρχει πρόγραμμα, στην Κορέα του Κιμ. Εντάξει. Στην Ελλάδα λοιπόν σήμερα 7 Ιανουαρίου δεν ξέρουν οι προπονητές με ποιον θα παίξουν 12 και 13 Ιανουαρίου. Δεν σου λέω να ξέρουμε για το Μάιο. Αυτά είναι επιστημονική φαντασία για τη Super League και γενικότερα το ελληνικό ποδόσφαιρο. Να δούμε αν θα έχουμε ανατροπή και εκεί που προετοιμάζεται ο ΠΑΟΚ στην προκειμένη περίπτωση να αντιμετωπίσει τον Παζιάννενα. Βρεθεί να αντιμετωπίσει τον Αστέρα Τρίπολη στην Τρίπολη. Ναι. Εντάξει, δεν νομίζω να προκαλέσει κάποιον έκπληξη. Να πέσει από τα σύννεφα δηλαδή. Δεν έχει μείνει σύννεφο για να πέσουμε. Και από πλευρά προγραμματισμού, ρε φίλε, το πιο εύκολο. Δηλαδή... Δεν υπάρχει προγραμματισμό, αγάπη. Θέλει να κλείσει τα εισιτήριά σου για την επόμενη εβδομάδα για την Τρίπολη και δεν είσαι σίγουρο. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Δεν υπάρχει, εντάξει. Και όχι μόνο αυτό, δεν είναι ούτε καν οι ώρες να πει ότι okay, θα κλείσω για Κυριακή ή για Σάββατο. Νομίζω εδώ η μέρα δεν είναι η ώρα. Το ότι δεν σέβονται του φιλάθλου το έχουμε σημειώσει εδώ και χρόνια. Αλλά δεν σέβονται του προπονητέ και του παίκτε. Εντάξει. Η δική μου λογική αναφέρει ότι δύσκολα θα δικαιωθεί ο Ολυμπιακός. Ναι. Αλλά δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτα. Δεν μπορώ, παιδιά, πραγματικά. Θα περιμένουμε. Θα ενημερωθείτε μέσα στο ΠΑΟΚ 24 για οτιδήποτε συμβεί. Πάλι καλά που θα βγει σήμερα η απόφαση. Ναι. Θα μπορούσε να βγει την Παρασκευή. Εύκολα. Εδώ βγήκαν οι διαιτητές, ας πούμε, για αύριο. Λες και δεν μπορούσαν να βγουν. Και εκεί που ήταν, ξέρω εγώ. Ο Πας Γιάννα στη Θεσσαλονίκη να παίξει με τον ΠΑΟΚ, να φύγει ο Πας Γιάννα να πάει στην έδρα του, ο ΠΑΟΚ να φύγει για Τρίπολη Σάββατο πρωί. Ναι. Εντάξει, θα μπορούσε να συμβεί και αυτό, τουλάχιστον θα ξέρουμε μέσα στην ημέρα, μέχρι το απόγευμα τουλάχιστον, ποια αγωνιστική θα δούμε το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Με τα τωρινά δεδομένα, ο ΠΑΟΚ παίζει την Κυριακή με τον Πας Γιάννα. Ο ΠΑΟΚ έχει αγώνα αύριο στις 5 στην Πάτρα με την Παναχαϊκή. Ορίστηκε διαιτητή σήμερα το πρωί. Ναι, είπαμε ο Τζοβάρας. Ο Τζοβάρας, ναι. Θέματα νομίζω δεν έχει ο ΠΑΟΚ. Πέρα από τον Χατσαρίδη που έχει το διάστρεμα και σήμερα ουσιαστικά είναι να ξεκινήσει τρέξιμο. Ο ΑΚΠΟΜ είναι διαθέσιμος κανονικά, έχει ξεπεράσει την ίωση και ο Μπαλογιάννης το ίδιο και αυτός πίσω κανονικά. Δεν υπάρχει θέμα δηλαδή σε αυτό το κομμάτι. Όλοι είναι διαθέσιμοι. Προφανώς ο Πρίβετς είναι εκτός. Δεν χρειάζεται να το αναφέρουμε καν. Θα δούμε τώρα, περιμένουμε την αποστολή. Ποιους θα επιλέξει ο Λουτσέσκου για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Λέγαμε θα δούμε όλοι... Μπαλογιάννη μέσα σίγουρα. Στην αποστολή. Ναι. Ναι. Γιατί πρέπει να έχει και δύο νεαρούς. Ναι. Και το Λίρατζ λογικά. Άμα είναι ο Σιαμπάνης και Λίρατζ, ναι. Νομίζω ο Σιαμπάνης θα είναι εκτός. Θα είναι ο Πασχαλάκης και ο Ρέι. Δεν φαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ πάει με μεγάλες αλλαγές στην Πάτρα. Προς το παρόν. Εντάξει, είναι και λογικό νομίζω, γιατί λέγαμε και όλες τις προηγούμενες ημέρες ότι ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ θέλει να καθαρίσει από αύριο και όλα στην πρόκριση και να έχει το κεφάλι του ήσυχο για τη συνέχεια. Τώρα μια Παναχαϊκή η οποία δεν έχει την περσινή ενέργεια που είχε και την περσινή συσπήρωση, που πραγματικά ήταν ένα νομίζω πολύ καλό project το περσινό της Παναχαϊκής, με τον Κώστα Κατσουράνη στο τιμόνι, με τον Οφρεντόπουλο στην τεχνική ηγεσία που παραμένει ο Έλληνας προπονητής, με εξ ολοκλήρου, αν δεν κάνω λάθος, ελληνική ομάδα πέρσι. Τώρα έχει ένα πρόβλημα, ο Φουρλάνος δεν θα παίξει αύριο, ο Μουστακόπουλος είχε μια ίωση, ούτε αυτός προπονήθηκε χθες για την Παναχαϊκή. Μια Παναχαϊκή
που βρίσκεται στην έκτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Κέρδισε τα Τρίκαλα με 2-1 το Σάββατο. Απέχει από την δεύτερη θέση που οδηγεί στη Σούπερ Λίγκα 8 βαθμούς. Δεν νομίζω να είναι ικανή η Παναχαϊκή να κάνει ντεμαράζ για να διεκδικήσει επιστροφή στην Αλφα-Εθνική. Γενικότερα η εικόνα που έχουμε είναι μια εικόνα ομάδας που εντάξει είναι καλή, θέλει προσοχή. Αλλά σίγουρα πάω, μπορεί να πάρει μια νίκη καθαρή και να τελειώνει η ιστορία. Εντάξει. Ένα μήνυμα του φίλου μου του Δημήτρη θα καθαρίσει ο ΑΚΠΟΜ. Θυμήσου λέει αυτό το μήνυμα που σου γράφω. Μακάρι να καθαρίσει ο ΑΚΠΟΜ. Τα δείγματα είναι καλά. Να. Δεν θα πω εγώ ότι είναι εισάξιος του Πρίγιοβιτς και εντάξει. Οκ, αυτό τώρα είναι. Δεν στέκουν. Αλλά σίγουρα μπορεί ο ΑΚΠΟΜ με την εικόνα που έχουμε. Δεν θα πω να μην φανεί η επικείμενη απώλεια του Πρίγιοβιτς. Οκ, αλλά μπορεί να δώσει πολλές λύσεις. Και ξαναλέω, είναι μετρημένα τα μάτς, τα πολύ δύσκολα ή τα απαιτητικά. Γιατί πολύ δύσκολο αυτό ο ΠΑΟΚ μπορεί να τελειώσει το πρωτάθλημα ήττος. Δεν υπερβάλλω. Ο ΑΚΠΟΜ έχει 2 γκολ και 2 που το έχουν ακυρωθεί σε 118 λεπτά, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Αν θυμάμαι καλά. Εντάξει, έχει δείξει κάποια πράγματα και αυτός δεν είχε πάρει μέχρι τώρα πολύ χρόνο. Προφανώς, τουλάχιστον στο ξεκίνημα θα πάρει, όπως νομίζω και ο Καρέλης. Θα είναι η ευκαιρία τους τώρα για να δείξουν κάποια πράγματα. Πόσο ακριβώς? Ο ΑΚΠΟΜ έχει 2 γκολ σε 343 λεπτά. Αν βάλουμε μέσα και τις 2 συμμετοχές στο κύπελο Ελλάδος, τις 2 συμμετοχές του, σύνολο 16 λεπτά στα αποκριματικά του Champions League και τα 76 λεπτά σε 3 παιχνίδια ως αλλαγή στο Europa League. Εντάξει. 4 γκολ, γιατί πραγματικά και τα 2 που ακυρώθηκαν χωρίς λόγο. Ναι, και δεν κρατάτε κανονικά. 4 γκολ θα έχει ο ΑΚΠΟΜ σε 6 παιχνίδια Super League. Ναι. Μάλλον θα είχε 4 γκολ σε 116 λεπτά. Δηλαδή. Α, 116, ναι. Νομίζω αποτελεσματικότητα ανάλογη του Πρίγιοβιτς. Ναι. Οκ. Okay. Αλλά εντάξει, έπεσε πάνω σε επόμενους και διαιτητές πάρα πολύ ευαίσθητους. Σε έναν τυφλό στο παιχνίδι της Νέας Μύρνης και σε ένα πολύ ευαίσθητο διαιτητή που του ακύρωσε τον γκολ. Ποιο παιχνίδι ήταν, που του ακυρώθηκε τον γκολ? Νομίζω ένα. Ένα στη Νέα Σμύρνη. Νέα Σμύρνη, ναι, και ένα στην Τούμπα. Ποιο ήταν όμως? Πώς θα μιλάρισα. Ναι, δεν θυμάμαι τώρα, μου διαφεύγει. Ναι, ούτε εγώ το έχω καθαρά. Τον έχουμε ξεχάσει λίγο τον ΑΚΠΟΜ. Μακάρι να το θυμηθούμε στο επόμενο διάστημα. Εντάξει, όποτε έπαιξε ΑΚΠΟΜ έδειξε ότι έχει στοιχεία. Και ωραία γκολ έχει πετύχει. Εντάξει, ότι είναι διαφορετικό στυλ. Ότι 23χρονος έχει όλα τα στοιχεία. Λοιπόν, και να μην φάμε χρόνο από την εκπομπή την επόμενη, στον τεμπούτο της. Τέλος, ναι. Λοιπόν, δώσαμε και τα 10 εισιτήρια. Μαζί μας ήταν το Ρίτζεσι Καζίνο και το Θέατρο Βεργίνα. Κλείστε εγκαίρως θέσεις για το πιο λαμπερό σόου της καριέρας του Τάκη Ζαχαράτου. Στα ταμεία του Καζίνο, ticketservice.gr και στα καταστήματα Public. Σας λέω για ακόμη μια φορά, κάθε παράσταση είναι sold out, οπότε βιαστείτε αν θέλετε να απολαύσετε τον Τάκη Ζαχαράτου στην κορυφαία σκηνή της πόλης. Λοιπόν, μαζί μας ήταν και ο Φτύκας, πλακάκια και ειδηγίνης, με οικονομικές λύσεις για πλακάκια μπάνιο και πληρώνοντας τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους με δωρεάν μεταφορά στον χώρο. Ο Φτύκας είναι στην κάτω Τούμπα Πόλων, στη Δεθέτα 9, πάνω από τον κήπο του Καλού. Τηλέφωνο 905-503. Μαζί μας και τα Alter Ego, ανδρικά ενδύματα για όλα τα γούστα. Μπορείτε εκεί, στα 3 καταστήματα που υπάρχουν, Ευκαρπία, Καλαμαριά και Παύλου Μελά, να πάτε και να δείτε όλα όσα υπάρχουν, πλήρης ανδρική ένδυση, κοστούμια, σακάκια, παπούτσια, κάλτσες, ζώνες και πολλά άλλα. Και alterengofashion.gr για να μπείτε με την ησυχία σας. Και NAC Shoes, τα κορυφαία παπούτσια στην πόλη. NAC.gr, όλες οι επιλογές, πάρα πολύ μεγάλη γκάμα. Δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα φυσικά. Και στα καταστήματα Πλατεία Αγίας Σοφίας, στο Mediterranean Cosmos, σε όλα τα στόκ που υπάρχουν στην πόλη. Και για όσους ταξιδεύουν, υπάρχει κατάστημα και στο Δευτέρα Βενιζέλος. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμά μας και επιστρέφουμε λέω. Και τα ξαναλέμε εμείς αύριο. Θες να κάτσεις αγάπη κι άλλο. Λογικά. Λογικά θα αύριο με πολλά περισσότερα. Και στο Σταύρο Κόλκα. Α, ναι, και με τον Σταύρο λογικά αύριο. Να είναι εδώ μαζί μας. Λοιπόν, μένετε στο Λίμπερο. Θα είναι η πρεμιέρα μιας εκπομπής που πραγματικά την περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ανάλυσέ το με πάρα πολύ ενδιαφέρον με ανθρώπους που ξέρουν το άθλημα. Εντάξει, μια εκπομπή που σαφώς και δεν υπήρχε μέχρι τώρα και στην πόλη, νομίζω και στη χώρα ολόκληρη. Αυτά από εμάς, μένετε στο Λίμπερο 107,4.